Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε φυσικά όπως πάντα, εκπομπή Αναλυτής 2.30 με 4.30 στη μεσημβρινή σας παρέα με τη συνάδελφο την Μαρία την Παπάζογλου. Καλησπέρα Μαρία. Καλησπέρα. Καλή Σαρακοστή. Να πούμε, άιντε εκεί πέρα όλα. Λοιπόν, εντάξει, για να έχουμε το πλάνο της Μαρίας. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά πράγματα. Σαρακοστή ξεκίνησε ιδανικά, Μαρία, η αλήθεια είναι. Γεια λοιπόν. Σας. Α, δεν ακούγεται. Τι, να βάλει και το άλλο το μικρόφωνο. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε αρκετά θέματα και σήμερα. Αρκετά που αφορούν και νομικά πρόσωπα του Δήμου Καβάλας και φωτιά. Φυσικά... Φωτιά είναι τα μάτια σου, άμα ήταν ένα τραγούδι να υπάρχει, θα υπήρχε αυτό για το Δήμο Καβάλας. Τα είπαμε και χθες, η αλήθεια είναι, και για τις καταγγελίες. Χθες ήταν καθαρά Δευτέρα, τώρα εντάξει. Τέλος πάντων, άσχημα ξεκίνησε η εβδομάδα για πολλούς. Γιατί είναι σαν να ξεκίνησε τώρα η εβδομάδα με αφορμή και την Θα τα δούμε λοιπόν, αλλά άσχημα ξεκίνησε για μερικούς, ωστόσο ιδανικά για κάποιους άλλους, καθώς από ό,τι φαίνεται είχαμε επιτέλους, μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και καθυστέρηση από το Υπουργείο Υγείας, την έναρξη των εμβολιασμών στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου. Σήμερα το πρωί 60 άτομα έκαναν το εμβόλιο, ηλικίας 60 με 64 ετών. Μάλιστα με το εμβόλιο της AstraZeneca εμβολιάστηκαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Στο νοσοκομείο της Καβάλας έχουμε όμως ανησυχία και δεν έχουμε προσέλευση λόγω. Και στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης, λόγω των συγκεκριμένων περιστατικών, να ενημερώσω και τους τηλεθεατές, υπήρχαν κάποιες αναβολές της τελευταίας στιγμής. Αυτό που πρέπει βέβαια να σημειώσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις, κάποιες αναστολές σε κάποιες άλλες χώρες χορήγησης του εμβολίου της AstraZeneca. Ωστόσο, η δική μας η χώρα και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί έκανε λόγο πως κανονικά θα συνεχιστεί η χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca στην χώρα μας. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Οι ειδικοί σίγουρα γνωρίζουν το τι μελιγενέστε με το εμβόλιο της AstraZeneca. Οι ειδικοί γνωρίζουν, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει αντιδράσεις από τους πολίτες. Γιατί άμα ξεκινήσουν οι αντιδράσεις από τους πολίτες και οι δεύτερες σκέψεις, δεν πρόκειται να πάει κανένας να εμβολιαστεί. Οπότε ο κύριος Κικίλιας, καλό θα είναι να ακούσει και την ανησυχία των πολιτών και των Ελλήνων και φυσικά να έρθει σε επαφή και με τα συναρμόδια υπουργεία, αλλά και με τα υπουργεία των άλλων χωρών, που από ό,τι φαίνεται αρχίζουν και εκφράζουν τις ενστάσεις τους που αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca. Γιατί, ναι, αν υπάρξει ανησυχία από τους πολίτες, δεν θα πάει κανένας να εμβολιαστεί. Αν δεν πάει κανένας να εμβολιαστεί, δεν θα επιτευχθεί ο στόχος που αφορά τον εμβολιασμό συνολικότερα. Ο στόχος, βέβαια, Μαρία, ο οποίος από ό,τι φαίνεται υπάρχει και η συζήτηση τώρα επιτάπητος και για σταδιακή άρση του lockdown. Έτσι, κάτι το οποίο έχει ήδη τεθεί και θα το δούμε και στη συνέχεια. Ναι. Να πάμε όμως τώρα, και επειδή έχουμε και τα σχετικά πλάνα από σήμερα το πρωί από το Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης που κάναμε το ρεπορτάζ, να καλησπερίσουμε, νομίζω τον έχουμε στην σύνδεσή μας μέσω Skype, Μάκη, τέλεια, τον Δήμαρχο Νέστου, τον κύριο Σάβα Μιχαηλίδη, να μιλήσουμε λίγο για την έναρξη αυτών των εμβολιασμών. Κύριε Δήμαρχε, χαίρετε, καλό μεσημέρι και καλή Σαρακοστή. Επίσης, να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Έναρξη λοιπόν σήμερα της εμβολιαστικής διαδικασίας. 60 άτομα βρέθηκαν στο Κέντρο Υγείας έτσι ώστε να προχωρήσουν στην πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca. Κάτι το οποίο το επιζητούσε ο Δήμος Νέστου εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω αυτονόητο. Είχαμε ως περιοχή παρεκκλίνει από τη Γενική Κατεύθυνση που ήταν να εμβολιάζεται μαζικά ο πληθυσμός με τις προτεραιότητες τις οποίες είχαν κρίνει τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι ειδικοί επιστήμονες. Εδώ στο Νέστο ξεκίνησε με καθυστέρηση η προσπάθεια, απευθύνεται στους 60 με 65 σε πρώτη φάση και βεβαίως θεωρούμε ότι είναι μια καλή αρχή εφόσον σταδιακά πιστεύω ότι θα εξισορροπήσει το σύστημα, δηλαδή θα δοθεί δυνατότητα και στις μεγαλύτερες ηλικίες να μην ταλαιπωρηθούν ή να μην προσπαθήσουν κάποιοι, για κάποιους είναι και αν όχι ακατόρθωτο θα έλεγα, είναι τρομερά δύσκολο να μετακινηθούν εκεί που βγαίνουν τα ραντεβού
τα οποία κλείνουν μέσα από τις αντίστοιχες σελίδες που προορίζουν για αυτό το σκοπό και έτσι να υπάρχει μια ισορροπία και εδώ, όπως ακριβώς δικαιούται και ο Δημότης του Νέστου σε όλη αυτή την προσπάθεια αντιμετώπισης πανδημίας. Ναι, αυτό κύριε Δήμαρχε, πάντως να πούμε ότι υπήρχαν και κάποιες αναβολές της τελευταίας στιγμής. Είναι λογικό ότι με την ιδιοσιογραφία σε διεθνή αλλά και σε εθνικό επίπεδο όπως αυτή εξελίσσεται και περιγράφει τις ανησυχίες που υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο εμβόλιο, κάποιοι να προτιμούν να το μεταφέρουν για λίγες μέρες αργότερο. Άλλωστε λογικό, αλλά το σίγουρο είναι τουλάχιστον να θέλετε να σας μεταφέρω αυτά τα οποία εγώ απεικόμισα παρακολουθώντας τα εθνικής εμβέλειας κανάλια και τους ειδικούς επιστήμονες που έχουν, θα έλεγα, ως τα πρώτα θέματα το ζήτημα του εμβολιασμού με το συγκεκριμένο σκεύασμα. Νομίζω ότι προτιμότερο σε αυτή τη φάση, όπως δείχνουν τα πράγματα, εφόσον επισήμως η πολιτεία το υποστηρίζει και δεν έχει διακοπή, νομίζω ότι καλώς κάναν όσοι το κάναν και έστω οι αριθμοί τέλος πάντων μέχρι στιγμής δεν δείχνουν. Βέβαια αυτό είναι απόφαση άλλων, έτσι. Εγώ σας λέω, αν ήταν η σειρά μου να το κάνω, θα το έκανα. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό όμως είναι και στον καθένα και δεν μπορείς να πεις κακώς κάποιοι έχουν αναστολές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι διερευνητέο. Θα αποφαθούν νομίζω οι αρμόδιοι για να το κρίνουν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός σύντομα και νομίζω και οι ελληνικές αρχές θα ανταποκριθούν ακριβώς ή εν πάση περιπτώσει θα προσαρμόσουν ακριβώς το σχέδιο με τα νέα προγράμματα που θα προκύψουν. Αυτό κύριε Δήμαρχε. Και είμαστε και σε αναμονή φυσικά και του εμβολίου της Johnson & Johnson. Να πούμε κύριε Δήμαρχε, δηλαδή. Κοιτάξτε, σίγουρα ότι θα έρθουν και άλλα εμβόλια και ενδεχομένως και πιο βελτιωμένα και όσο πάει εξελίσσεται η κατάσταση. Το ζήτημα ήταν ότι εδώ υπήρχε μια καθυστέρηση στην αρχική πρόβλεψη η οποία έλεγε για 3 γραμμές. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε, όπως είπε και ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, και τις 3 γραμμές. Αλλά η καθημερινή, εν πάση περιπτώσει, τώρα προσέγγιση, νομίζω, σε πρώτη φάση δημιουργεί μια θα έλεγα, σιγουριά, ώστε ξεκινήσαν επιτέλους τα εμβόλια και στον έσο και βεβαίως θεωρώντας όλοι μας, πιστεύω, ακράδαντα, ότι θα ισορροπήσει το σύστημα αφού θα επεκταθεί και στις άλλες ηλικίες οι οποίες, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είχαν τη δυνατότητα στο δικό μας εδώ χώρο να εξυπηρετηθούν. Σταδιακά φαντάζομαι ότι θα γίνει και αυτό. Άρα, έστω και τώρα, το σύστημα περιλαμβάνει και εμάς και υπάρχει μια ισορροπία. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, ακόμη και αυτά τα 60 άτομα, 60 θα είναι και αύριο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε, και μέχρι ως ότου να σταματήσει και η διαδικασία. Όπως σας λέω, ναι. Επειδή μου το αναφέρετε ξανά, σας λέω ότι ο προσδιορισμός δεν περιορίζει τα 60. Μπορεί να γίνει και περισσότερο. Ναι. Τα ραντεβού που κλείνονται τώρα σε αυτή την, αυτή την χρονική στιγμή και σε αυτό το ηλικιακό όριο που είναι 60 με 65, νομίζω ότι θα μπορέσει να καλυφθεί γρήγορα. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να προσθεθούν άτομα. Η κάθε γραμμή, ας πούμε, έτσι, εν πάση περιπτώσει, στο κέντρο, το ένα κέντρο έχει δυναμική μέχρι 60-65 και μπορεί να προσθεθούν και δεύτερο και τρίτο. Αν υπάρξει δηλαδή ζήτηση, θα τακτοποιηθεί. Αυτό που δεν είπαμε και πρέπει να το πούμε σήμερα, μια και μιλάμε τώρα και λάβω αυτή την ευκαιρία, είναι ότι έγιναν 75 τεστ rapid με συνεννόηση του Δήμου, φυσικά με το τμήμα εδώ, με το αρμόδιο του ΕΟΔΗ και τα 75 αυτά τεστ που έγιναν στον χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου, πλησίων της Λαϊκής Αγοράς, με ένα ανάγλυφο, θα έλεγα, κόσμο που προσήλθε, είναι αρνητικά. Είναι ένα καλό σημείο, ένα καλό σημάδι μέχρι στιγμής. Παρηγορώ, αλλά θα πρέπει να ευχηστούμε την προσοχή σε όλους, να μην χαλαρώσουμε και βεβαίως να συνεχίσουμε όσο γίνεται να τηρούμε τα μέτρα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα,
για να μπορέσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός σε μια μεγάλη μερίδα, μέσα στο επόμενο δίμηνο φαντάζομαι, και ώστε να αποκτήσουμε και εμείς εδώ, να περάσει το τρίτο κύμα της πανδημίας, έτσι να το περάσουμε όσο γίνεται σε καλύτερη, θα έλεγα, με καλύτερη προοπτική για τους ανθρώπους μας, ναι, να μην έχουμε προβλήματα. Άλλωστε η περιοχή του Νέστου θρυνεί αρκετούς θανάτους από την επάρατη αυτή τόση επιδημία. Είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς δεν πέρασε από τον Νέστο αλόβητα. Νομίζω έχουμε αρκετούς και βεβαίως ευελπιστούμε στη συνέχεια να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί αλλά και περισσότερο τυχεροί. Αυτό είναι και το ζητούμενο, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν έχετε και κάποια πληροφόρηση για το πότε μπορεί να ξεκινήσει, γιατί μας έχουν, εγώ που βρέθηκα στην Χρυσούπολη συγκεκριμένα, μας ρωτήσανε και οι πολίτες πότε αναμένεται εμείς να κάνουμε το εμβόλιο 70, ας πούμε, ετών. Ακόμη δεν είναι γνωστό για τη Χρυσούπολη. Μα δεν, νομίζω αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη και για την υπόλοιπη Ελλάδα, τουλάχιστον παρακολουθώντας έτσι τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό που δεν έγινε εδώ είναι στις ηλικίες, όπως σας είπα, 80 και 80, πάνω. Ναι, ναι. Και στις και εκτός ηλικίας, στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι οποίοι έπρεπε να κλείσουν ραντεβού, όπως εξελίχθη η κατάσταση, στην Καβάλα, εμπάσχε τόση αλλού, Σταυρούπολη κτλ. Τώρα η ηλικία των 60-65 που καλύπτεται πλέον εδώ, νομίζω ότι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και ας ευχηθούμε το επόμενο διάστημα εδώ να συνεχίσουμε να είμαστε στο 0 όσον αφορά τα κρούσματα. Έτσι, αυτό είναι και το ζητούμενο. Πάντως, 0 αρνητικά σε σύνολο 75 πολιτών, κύριε Δήμαρχε. Μικρός ο αριθμός, αλλά ικανοποιητικός. Είναι και μια πορεία μιας κατάστασης όπου σήμερα, ας πούμε, στην Κοροκλινική, εγώ σας είπα όμως, ο φόρος αυτός έχει πληρωθεί από την περιοχή μας, έχουμε αρκετές απώλειες, αλλά αυτή τη στιγμή, το τελευταίο διάστημα και στην Κοροκλινική, δεν έχουμε κανέναν να νοσεί από την περιοχή μας. Έτσι. Θα δούμε αυτό το πράγμα, εύχομαι να συνεχιστεί όπως μέχρι στιγμής έχει και φαίνεται να είναι. Από εκεί και πέρα όμως, μια πραγματικότητα δηλαδή, αλλά από εκεί και πέρα είπα ότι εξαρτάται όλα και από εμάς, από την υπευθυνότητα του καθενός μας και από την προσπάθεια να κρατήσουμε, να τηρήσουμε τα υγειονομικά μέτρα και πρωτόκολλα. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία στον πολύ φιλόξενο Δήμο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουμε κάνει και το ρεπορτάζ, Μαρία. Είδαμε και τα πλάνα. Τα πρώτα πλάνα ήταν από τους εμβολιασμούς στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε. Πρώτα θέλω λίγο τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας για τα εμβόλια, Μάκη, και μετά να πάμε στην κυρία που έκανε το εμβόλιο και είπε την εντύπωσή της, την πρώτη εντύπωσή της. Να πάμε να ακούσουμε λίγο πρώτα τον κύριο Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, τον κύριο Γιώργο Δαλακούρα και επόπτη μάλιστα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα όσα είπε και για την έγκριση των εμβολιασμών την πρώτη αυτή ημέρα, αλλά για το εμβόλιο της AstraZeneca. Σήμερα είμαστε στην ευτυχή θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη των εμβολιασμών και στην επαρχία Νέστου, μετά από σχετικά μακρά αναμονή, για την οποία βέβαια δεν φέρει καμία επαιτειότητα το Κέντρο Υγείας ή προϊστάμενη ΥΠΕ. Ήταν απόφαση αποκλειστικά του Υπουργείου Υγείας. Έχουν προγραμματιστεί 60 εμβολιασμοί για σήμερα. Βέβαια, λόγω του θορύβου που έχει ενσκύψει τις τελευταίες ημέρες, είχαμε τις προβλεπόμενες ακυρώσεις, περί τις 7 στον αριθμό, προς το παρόν τουλάχιστον. Η διαδικασία ξεκίνησε ομαλά, εκτυλίσσεται απρόσκοπτα και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά μέχρι το τέλος εμβολιαστικής ημέρας. Για σήμερα που έχουν δηλωθεί 60 εμβολιασμοί, για αύριο θα υπάρχουν άλλοι 60 ή... Ισάριθμοι. Ναι, ναι. Έχουμε μία εμβολιαστική γραμμή εκ των τριών που είναι η δυναμικότητά μας και με τη ροή των ανά 12 λεπτών προσέλευση ατόμου είναι εκεί γύρω στα 60. Κάθε μέρα τόσο θα είναι.
Κάθε μέρα μέχρι ώστε να μην αν έχουμε. Αν ενεργοποιηθεί η δεύτερη γραμμή, θα γίνουν διπλάσιοι. Έτσι. Θα έρθουν και άλλα εμβόλια ή μόνο τη Άστρα? Αναμένονται. Δεν ξέρω ακριβώς. Μπορεί να έρθουν και δύο εταιρείες. Να έχουμε και Άστρα και Pfizer. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτό είναι καθαρά απόφαση της Επιτροπής Εμβολιασμού. Η οδηγία του Υπουργείου Υγείας είναι συνεχίζονται κανονικά οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της Άστρα Ζένεκα μέχρι να επικαιροποιηθούν οι συστάσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Θα συνεδριάσει την Πέμπτη ο οργανισμός αυτός και αν έχουμε κάποια νέα εξέλιξη θα τροποποιηθούν και οι οδηγίες του Υπουργείου αναλόγως. Για να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στις ιδιωτικές ψυχιατρικές μονάδες, τις τρεις που αριθμεί ο νομός μας, στις επόμενες ημέρες, χωρίς να έχω σαφή ημερομηνία υπόψη, θα προγραμματιστεί ο εμβολιασμός και θα διενεργηθεί. Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Χρυσούπολης, τον κ. Γιώργο Δαλακούρα, τον οποίο τον ευχαριστούμε και για την επικοινωνία. Τώρα, πάμε να ακούσουμε και επειδή ακριβώς σιγά σιγά είχαμε και την έλευση των πρώτων συνολικά 60 ατόμων που εμβολιάστηκαν σήμερα το πρωί, θα πάμε να ακούσουμε μία γυναίκα η οποία έκανε τις πρώτες της δηλώσεις μετά από την χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca. Μας θα πει πώς αισθάνθηκε. Πάμε να την ακούσουμε. Πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε στη ζωή, να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο και τον τουρισμό που περιμένουμε να έρθει να δώσει χρήματα στον τόπο μας. Ούτε πόνεσα καθόλου, ούτε φοβήθηκα. Όλα καλά. Πρώτη. Η δεύτερη θα είναι τον Ιούνιο. Οπότε θα είμαι έτοιμη για τότε. Πάλι στο κέντρο υγείας. Πάλι στο κέντρο υγείας, εδώ, στους δικούς μας ανθρώπους που τους γνωρίζουμε και μας προσέχουν. Να έρθουν όλοι να εμβολιαστούν, γιατί αυτό είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε για μας και για τους συνανθρώπους μας. Για όλους. Αυτό λοιπόν είναι και το μήνυμα της αισιοδοξίας, έτσι ώστε άμεσα, όσο το δυνατόν πιο άμεσα έχουμε τους εμβολιασμούς, τόσο και ευκολότερα και γρηγορότερα θα έχουμε και αυτήν την άρση και του lockdown και της πανδημίας, αν και ήδη υπάρχει συζήτηση για να υπάρχει σταδιακή άρση του lockdown από τις επόμενες ημέρες. Αυτή είναι η ανακοίνωση από πλευράς του κυρίου Στέλιου Πέτσα, του Υφυπουργού Εσωτερικών. Για να δούμε τι θα γίνει και τι σκέφτονται οι ειδικοί. Θα ακούσουμε τώρα εκ νέου πάλι και τον κύριο Δαλακούρα, κυρίες και κύριοι, σχετικά με την πορεία των rapid tests, πώς κινήθηκε γενικότερα η διαδικασία. Και ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Σάβα Μιχαηλίδη, να λέει ότι 75 συνολικά τα δείγματα και όλα αρνητικά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Δαλακούρα. Σήμερα έχει προγραμματιστεί μαζικός δειγματοληπτικός έλεγχος με ταχεία δοκιμασία αντιγόνου, rapid test όπως λέγεται, στον πληθυσμό του ΝΕΣΤΟΥ, δωρεάν φυσικά, 10 με 1, στον χώρο του τέος ειρηνοδικείου Χρυσοπόλεως. Αύριο ο προγραμματισμός της ίδιας ενέργειας αφορά στο Κοκκινόχωμα και μεθαύριο στους υπαλλήλους της Νομαρχίας, στην Καβάλα. Και συνεχίζονται οι μαζικοί έλεγχοι όπου χρειαστεί, όπου υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, είδαμε και τον κύριο Δαλακούρα και τις δηλώσεις του. Πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο μαζί σας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε 4 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι και επειδή ασχοληθήκαμε και χθες, η αλήθεια είναι καθαρά Δευτέρα και με αυτήν την υπόθεση, δεν θα ασχολούμασταν αν δεν υπήρχαν καταγγελίες, έτσι, αν δεν υπήρχαν κάποιες καταγγελίες από ηθοποιούς, οι οποίοι κάνουν λόγο για κακοποιητική συμπεριφορά από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΘ Καβάλα, τον κύριο Θοδωρή Γκόνη και γενικότερα κατά τη διάρκεια φυσικά και της δουλειάς οι οποίες είχαν τότε για παραστάσεις. Είναι 3 καταγγελίες μέχρι στιγμής. 3 καταγγελίες έχουμε μετρήσει από ηθοποιούς. Μάλιστα, από πληροφορίες που έχουμε, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Σίγουρα περιμένουμε και αναμένουμε κάποια απάντηση από πλευράς του ΔΠΘ Καβάλας και της διοίκησης και του κύριου Γκόνη, μάλιστα, του κύριου καλλιτεχνικού διευθυντή. Μαρία, έχεις το ρεπορτάζ. Νομίζω το έχουμε ήδη επιμεληθεί. Λοιπόν, να πούμε ότι από το βράδυ του Σαββάτου, 13 Μαρτίου, έχει γίνει πρώτη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το ΔΠΘ Καβάλας. Έχουμε και σχετικά πλάνα με το ΔΠΘ, μπορούμε έχουμε να διαβάσουμε. Πλάνα ΔΠΘ, Μάκη, ναι. Πάμε. Να πούμε λοιπόν ότι αργά το βράδυ του Σαββάτου, 13 Μαρτίου, έρχεται μία επώνυμη ανάρτηση. Μία ανάρτηση λοιπόν στο προσωπικό λογαριασμό μία από τις ηθοποιούς, η οποία αναφέρει συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την διαχείριση της κατάστασης συνολικότερα από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, αλλά και από το διοικητικό συμβούλιο και για τον πρόεδρο.
Μετέπειτα, μέσα σε λίγες μόλις ώρες, Κυριακή, έρχεται η δεύτερη διαδικτυακή εντός εισαγωγικών καταγγελία, που αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο συμβάν που περιγράφει ηθοποιός έχει γίνει, υπάρχει και φυσικά καταθέτει και άλλο σκηνικό συνολικότερα εντός του ΔΠΘ. Την Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα, έρχεται ακόμα μια διαδικτυακή καταγγελία πάλι εντός εισαγωγικών από ακόμα μια ηθοποιό και που τονίζω ότι ναι, τα συγκεκριμένα γεγονότα που περιγράφει η συγκεκριμένη ηθοποιός έχουν γίνει, αλλά και μετέπειτα καταγγέλει και άλλα θέματα που αφορούν συνολικότερα τα εργασιακά αλλά και τις συμφωνίες που γινόντουσαν εντός του ΔΠΘ. Καταγγελίες για εργασιακό μεσαίωνα, να πούμε. Εργασιακός για μεσαίωνας. Συμπεριφορές οι οποίες δεν. Γιατί τα διαβάσαμε και θα τα δούμε και το ρεπορτάζ. Συμπεριφορές οι οποίες δεν ήταν προς το. Θα λέγαμε το ιδανικό και για τους εργαζόμενους, έτσι, αυτό. Κάποιες πολύ σοβαρές καταγγελίες. Και πρώτη φορά η αλήθεια είναι βλέπουμε κάτι τέτοιο και για το ΔΠΘ Καβάλας. Και μάλιστα δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες, Μαρία, να έχουμε γενικότερα και μία έρευνα για τα ΔΠΘ της χώρας. Λοιπόν, το ρεπορτάζ έχει πάρει άλλες διαστάσεις πλέον και αυτό που γενικώς μας θλίβει, γιατί παίρνουν πάρα πολλοί ηθοποιοί στο κανάλι από την Κυριακή που ασχοληθήκαμε με το θέμα. Οι μισοί μας λένε συγχαρητήρια, οι άλλοι μισοί λένε για ποιο λόγο δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση από την άλλη πλευρά. Να εξηγήσουμε για ακόμα μία φορά δημόσια ότι έχουμε επικοινωνήσει και με τον πρόεδρο του ΔΠΘ και με τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής μας είπε ότι βρίσκεται σε πρόβες και ότι θα υπήρχε απάντηση από την Τρίτη. Ο κύριος πρόεδρος μας τόνισε ότι θα υπάρξουν απαντήσεις από την Τρίτη. Έρχεται τώρα ένα πολύ μεγάλο γεγονό, ένα πολύ μεγάλο σύραλ για το τι πρόκειται να γίνει με την διοίκηση και πότε πρόκειται να γίνει διοικητικό συμβούλιο. Δεν έχει υπάρξει εισήγηση για τον λόγο που θα γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει υπάρξει μόνο μία ενημέρωση και από αφού έγιναν οι κατάλληλες πιέσεις προς το Προεδρείο, αποφασίστηκε να γίνει σήμερα το βράδυ, στις 8 το βράδυ, μία τηλεδιάσκεψη, μία μέσω του WebEx λοιπόν, που αφορά το διοικητικό, που αφορά το συγκεκριμένο συμβάν, τις τρεις αυτές καταθέσεις. Αποκλειστικά και μόνο αυτό το συμβάν. Αποκλειστικά μόνο και αυτό. Από είχε περάθει συμμετέχει ο κύριος Γκόνης, αν θα παρουσιαστεί ο κύριος καλλιτεχνικός διευθυντής, αν θα δώσει και αυτό τις εξηγήσεις από δικά του πλευρά, δεν έχουμε καμία ενημέρωση, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Τα στόματα είναι ερμητικά κλειστά. Από ό,τι φαίνεται, περιμένουν από τη μία πλευρά να δουν τι θα αποφασιστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και από την άλλη πλευρά να δούμε τι πρόκειται να γίνει από εκεί και πέρα και ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει πρόθεση να εξεταστεί το γεγονός, αν μπορεί να πάει πειθαρχικά ή όχι, κατά του κύριου καλλιτεχνικού διευθυντή. Ενώ πρέπει να σου πω ότι θλίβει συνολικότερα τα νέα παιδιά, αλλά και συνολικότερα τους καβαλιώτες, γιατί σήμερα μας το τονίζανε κάτω που βρισκόμασταν στο ρεπορτάζ, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως τοποθέτηση. Δεν γίνεται από το Σάββατο να υπάρχουν αυτές οι τρεις συγκεκριμένες διαδικτυακές αναφορές και καταγγελίες εντός εισαγωγικών πάντα. Δεν είμαστε λαϊκό δικαστήριο. Και να μην βγαίνει κάποιος να πει να τουλάχιστον. Κάνει μια τοποθέτηση. Μπράβο. Θα το συζητήσουμε, θα το δούμε, ζητούμε όλες τις πλευρές να ακουστούν. Και μια φυσικά, ανακοίνωση καταρχήν, να υπήρχε, δεν δηλαδή, γίνεται τίποτα, να γίνει αυτό το διοικητικό και να μην ζητηθεί και από τις τρεις συγκεκριμένες ηθοποιούς να παραβρεθούν και να πούν τι ακριβώς έχουν πέρασει. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πρέπει να ακούσει αυτά τα τρία κορίτσια που τονίζουν ότι έχουν υποστεί αυτά τα θέματα και ότι υπάρχει, ζήσαν αυτό το συμβάν. Σωστά. Λέω εγώ τώρα, σε μια δημοκρατική χώρα, πάντα. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, περιμένουμε να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Από ό,τι φαίνεται, οι απαντήσεις αρθούν από την Τετάρτη. Ναι, αυτή τη στιγμή που θα έχουμε και το Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα, λογικά θα πάρθει κάποια απόφαση. Θα πάρθει κάποια απόφαση, θα υπάρχει κάποια ανακοίνωση, θα έχουμε κάποια απάντηση. Εμείς δεν είμαστε μπροστά στα γεγονότα. Δεν ξέρουμε τι έχει φυσικά, γίνει. Φυσικά. Δεν παίρνουμε κανενός την πλευρά. Μπορεί η πλευρά του ΔΠΘ να έχει δίκιο, μπορεί η πλευρά των συγκεκριμένων ηθοποιών να έχει δίκιο. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μία απάντηση. Δεν γίνεται να υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες διαδικτυακές καταγγελίες, να έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στο Facebook, να γίνεται συνεχώς ανάρτηση και όλοι να βρίσκονται ακόμη περισσότεροι ηθοποιοί που γράφουν και σχολιάζουν από κάτω και να μην υπάρχει κάποια απάντηση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στην υπόθεση των Αθηνών υπήρξε τουλάχιστον μία απάντηση. Θα δούμε, δεν είστε σε λαϊκό δικαστήριο, δεν είστε στους νόμους, θα τα πούμε στα δικαστήρια.
δεν δέχομαι τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Τώρα, να μην υπάρχει καμία απολύτως απάντηση και πάμε τέταρτη μέρα συνολικά, τρίτη μέρα μάλλον, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε, θα δούμε, είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε τα πάντα και φυσικά, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει και οι συγκεκριμένες κοπέλες να κληθούν να παρουσιάσουν να, αυτό που έζησαν. Να το αναφέρουν για ακόμη μια φορά, να το τονίσουν για να δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η απάντηση από εκεί και πέρα. Οπότε στο Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα θα γίνει λογικά κάποια ενημέρωση των γεγονότων, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι κληθήσεις, αν έχουν κληθεί συγκεκριμένες κοπέλες οι ηθοποιοί για να καταθέσουν και τη δική τους οπτική σε αυτό. Και να πούμε, γιατί ναι, αξίζουν και συγχαρητήρια στους ανθρώπους που τολμούν και βγαίνουν μπροστά, ο κύριος Χρήστος Ποτόλιας. Ήταν αυτός που σήμερα με δελτίο τύπου έθιξε το θέμα. Και θα τον έχουμε και σε πολύ λίγα λεπτά. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων για να μας αναφέρει λίγο. Δεν είναι μόνο της διοίκησης, είναι και της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση βρίσκεται στη θέση της γιατί την ψήφισαν. Πρέπει να τιμήσει τους ψήφους, όπως και η διοίκηση πρέπει να τιμήσει τους ψήφους που παίρνει. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι γιατί έχουμε επικοινωνήσει και με την πρώην πρόεδρο, την κυρία Κορίνα Χιώτη Πρασά. Την ευχαριστούμε θερμά για την ευγένειά της, πραγματικά, για τον πολιτισμό της. Περιμένει και αυτή από τη σειρά της, γιατί πλέον δεν είναι η διοίκηση φυσικά, να τηρηθεί το πρωτόκολλο που αφορά πρώτα το Συγκλήσιμο Διοικητικού Συμβουλίου και μετέπειτα να προχωρήσει και αυτή σε επίσημες δηλώσεις της. Και πρώην πρόεδρος του ΔΠΘ και φυσικά και μέλος πλέον και του Διοικητικού Συμβουλίου από την πλευρά της κυρίας Δήμητρα Τσανάκα είναι η κυρία Πρασά. Ναι, την ευχαριστούμε για την επικοινωνία και από εκεί και πέρα θα δούμε γιατί έχει να απαντήσει η διοίκηση πλέον. Αναμένουμε. Άρα. Επειδή ακριβώς όπως είπα, θυμίζω στους τηλεθεατές μας το ρεπορτάζ και τι ακριβώς λέγανε αυτές οι καταγγελίες και νομίζω έχουν σημασία, θα πάμε να δούμε λίγο το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί σχετικά με το τι ακριβώς γίνεται στο ΔΠΘ Καβάλας. Τι είναι αυτό που καταγγέλουν οι τρεις συγκεκριμένες ηθοποιοί. Πάμε να δούμε λίγο το συγκεκριμένο αναλυτικό ρεπορτάζ και μετά τις διαφημίσεις θα το σχολιάσουμε εκ νέου και με τον κύριο Ποτόλια. Πλήθος ερωτημάτων αλλά και ένα περίεργο κλίμα σκεπάζει τη συγκεκριμένη περίοδο το ΔΠΘ Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα από το Σάββατο 13 Μαρτίου του 2021 έχουν υπάρξει πρώτες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με καταγγελίες εντός εισαγωγικών που αφορούν το ΔΠΘ Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα για κακοποιητική μεταχείριση, ψυχολογική και σωματική, καταγγέλουν ηθοποιοί τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΘ Καβάλας, Θοδωρή Γκόνη, αλλά φυσικά και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΠΘ, που από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει καμία τοποθέτηση, αλλά και φυσικά κατά την χρονική περίοδο που υπάρχουν τα συγκεκριμένα γεγονότα σύμφωνα με την πλευρά των ηθοποιών, δεν πάρθηκε κανένα απολύτως μέτρο και μέρημνα προς τους ηθοποιούς και δεν εισακούστηκαν αυτά που τόνισαν τόσο στον Πρόεδρο όσο και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού. Η πρώτη κατάθεση λοιπόν κακοποιητικής συμπεριφοράς και μεταχείρισης έρχεται το Σάββατο 13 Μαρτίου αργά το βράδυ. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός κυρία Στελίνα Βογιατζή συγκλονίζει με το κείμενο το οποίο έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ηθοποιός κυρία Στελίνα Βογιατζή προκαλεί τις πρώτες αντιδράσεις αλλά και το πρώτο σοκ στην τοπική κοινωνία της Καβάλας για τα όσα περιγράφει στο κείμενό της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός αναφέρει Οκτώβριος 2019, ΔΠΘ Καβάλας, Τζιτζιμιτζι Χορτζιριά, η παράσταση σκηνοθεσία της Στέλλας Μιχαηλίδου. Είχα μια εξαιρετική συνεργασία με την σκηνοθέτη και με όλους τους ηθοποιούς της παράστασης, με τους οποίους έγινα και φίλοι αφού περάσαμε τόσες δυσκολίες όλοι μαζί δεμένοι. Η παράσταση ανέβηκε σε 5 εβδομάδες. Μόλις 4 εβδομάδες διήρκησε η δημιουργική διαδικασία των προβών. Για όσους δεν γνωρίζουν μια παράσταση, χρειάζεται σίγουρα 8 εβδομάδες προετοιμασίας για να κάνει πρεμιέρα. Δουλεύαμε πυρετοδός, με περίσσια άγχους. Αυτό διότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Δωρής Γκόνης, έτσι ήθελε. Εδώ έρχεται η στιγμή που αναρωτιέσαι γιατί ανανεώνεται η θητεία του τα τελευταία 8 με 9 χρόνια. Θα μου πεις, μπορεί να είναι τόσο καλό στη δουλειά του που να αποτελεί εξαίρεση και να μην τον κουνάνει οι αλλαγές των κυβερνήσεων. Θα σκεφτόμουν αυτό όταν ήμουν 10 χρονών.
Τέχνη κάνουμε, πολιτική στο θέατρο κάνουμε, τον δικοματισμό και στο θέατρο τον προωθούμε. Πλατιάζω, αλλά δυσκολεύομαι. Ο κύριος Γκόνης μας ανάγκασε να βγάλουμε παράσταση σε 5 εβδομάδες. Να παίζουμε την παράσταση για άλλες 5 εβδομάδες. 6-7 μεροκάματα με πάνω από 2 διπλές παραστάσεις την εβδομάδα ενίοτε. Πράγμα παράνομο εν γέννη. Τους κυνηγούσαμε για να υπογράψουμε συμβόλαια, ενώ οι πρόβες ήδη είχαν ξεκινήσει. Παρακαλούσαμε να μάθουμε ποιο ακριβώς θα είναι το μηνιάτικό μας και πότε θα καταβληθεί. Η μισή από εμάς πηγαίνω έρχονταν Θεσσαλονίκη. Κάποια βεύρο θέλει κι αυτό. Στο τέλος υπογράψαμε για 2,5 μήνες συμβόλαιο, ενώ όλοι γνωρίζαμε πριν αποφασίσουμε ότι θα πάμε να δουλέψουμε εκεί, ότι θα ήταν για 3 μήνες. Μόκο. Και τώρα, στο κυρίως πιάτο. Στην παράσταση είχα κεντρικό ρόλο. Στην δεύτερη παράσταση, μετά την πρεμιέρα, ήταν τρίτη. Σπάω το χέρι μου εν ώρα παράστασης. Όχι επειδή ήμουν απρόσεχτη, έσπασε με ένα απλό ακούμπημα πάνω σε ένα σκηνικό αντικείμενο και είχα σοβαρό θέμα με την υγεία μου, το οποίο δεν γνώριζα ακόμη. Παρ' όλα αυτά, συνέχισα να παίζω, πονούσα, αλλά πάνω στη ροή δεν κατάλαβα ότι είχε σπάσει. Η σκηνή που ακολουθούσε ήταν κουκλοθέατρο και η επόμενη σκηνή ήταν και η τελευταία. Μετά την υπόκληση, ένας τεχνικός του θεάτρου με πήγε με το αυτοκίνητό του και άλλους 2 συναδέλφους στο νοσοκομείο. Πονάω όλο και περισσότερο. Στην ιατρική γνωμάτευση γράφουν «πιθανό κάταγμα» και μου βάζουν γύψο. Ο τεχνικός ρωτάει «με την κοπέλα τι θα γίνει τώρα, είναι ηθοποιός στο Διπεθέ και είχε κάθε μέρα παραστάσεις. Γίνεται να παίζει με τον γύψο?» Του απαντούν «ναι». Κανείς δεν με έπεισε, αλλά αυτό δεν αφορά και κανέναν. Φεύγοντας, ο τεχνικός επικοινωνεί με τον διευθυντή και αυτό ζητάει να μου μιλήσει. Παίρνω τηλέφωνο ένδρομη τον κύριο Γκόνη και του λέω τι μου είπε ο γιατρός. Εγχόνδρομα η νέα διάγνωση. Ζήτησα να κυρωθεί παράσταση της Κυριακής και της Δευτέρας για να προλάβω να παραλάβω την αξονική μου ώστε να δούμε τι θα κάνουμε. Μου είπε ότι θα πληρώσει εκείνος όλα τα ιατρικά έξοδα που θα προκύψουν. Δεν το έκανε ποτέ. Επέμεινα για την άδεια και άρχισε να μου φωνάζει. Μου έλεγε ότι εκείνος έχει παίξει με λουμπάγκο και ότι δεν θα χαθεί ούτε μία παράσταση. Θα με αντικαταστήσει σε μία μέρα. Αυτό σημαίνει απόλυση. Εννοείται πως δεν δηλώθηκε ποτέ ούτε ως εργατικό ατύχημα για να πάρω 300 ευρώ και να φύγω. Το μόνο που ζήτησα ήταν 2 ημέρες άδεια, έναντι ενός μήνα αναρωτικής. Ένα χρόνο αργότερα κατάφερα, οι γονείς μου ευτυχώς υπάρχουν, να εγχειριστώ. Αφαίρεσαν έναν καλοήθη όγκο που μου είχε φάει το κόκαλο και έβαλα μοσχεύματα. Δουλεύω ανατακτά χρονικά διαστήματα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Από το 2014 καθώς και στο Ελεύθερο Θέατρο. Έχω βιώσει άπειρες κακοποιητικές συμπεριφορές. Είτε ως θύμα, είτε ως παρατηρητής. Δουλεύω επειδή είμαι καλή στη δουλειά μου και κάποιοι το εκτίμησαν και όχι επειδή υποστηρίζω παρατάξεις. Τέχνη δεν βλέπω συχνά, μόνο ξύλο, άνευ λόγου και ναρκισισμούς. Μιλάω τώρα γιατί κουράστηκα, γιατί είμαι άνεργη έναν χρόνο, γιατί δεν έχω τίποτα να χάσω πια. Ας φύγει η βρωμιά παρακαλώ, είναι αποπνικτικά. Μέσα σε μόνο λίγες ώρες μετά την καταγγελία για κακοποιητική μεταχείριση που προχώρησε συγκεκριμένη ηθοποιός, έρχεται και άλλη ηθοποιός για να δώσει και αυτή από την πλευρά της τη δική της μαρτυρία. Η κυρία Αναστασία Μυροσιντσένσκο μεταξύ άλλων γράφει πως κάποιοι φιλικά μου είπαν να μην εκφράζω τόσο ανοιχτά την άποψή μου. Πιο συγκεκριμένα με δική της ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό αναφέρει «Θα μπορούσα να αγνοήσω αυτό το post και εννοεί το post της κυρίας Βοιατζή και να κάνω την πάπια γιατί μένω καβάλα και πρέπει να τα πηγαίνω καλά με τους διευθυντές αν θέλω να έχω μία ευκαιρία να με πάρουν στη δουλειά». Αλλά δεν αγνώρισα αυτό το συμβάν τότε, ούτε πρόκειται να το κάνω τώρα. Άλλωστε ποτέ μου δεν φοβήθηκα να μιλήσω και να παλέψω για το σωστό και το δίκιο, ξέροντας ότι αυτό θα μου κοστίσει. Το συμβάν μου περιγράφει η αγαπημένη συνάδελφος, όντως το ζήσαμε μαζί. Και μάλιστα, χωρίς να μας ρωτήσουν, μας είπανε να κάνουμε σε ένα βράδυ αλλαγή όλης της παράστασης, μοιράζοντας λόγια και σκηνές μεταξύ μας για να παίξουμε το επόμενο πρωί κανονικά την παράσταση. Όταν το άκουσα, τρελάθηκα. Εξέφραζα την δυσαρέσκειά μου ότι αυτό είναι αντιεπαγγελματικό και είναι αδύνατο να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα, αλλάζοντας σε λίγες ώρες μία παράσταση γεμάτη κίνηση, χορό, τραγούδια και μάλιστα παίζοντας ήδη από 2-3 ρόλους ο καθένας.
Έπρεπε να ακυρωθεί τουλάχιστον η πρωινή παράσταση για να έχουμε χρόνο να κάνουμε αλλαγές. Κάποιοι φιλικά μου είπαν ότι καλό είναι να μην εκφράζω τόσο ανοιχτά την άποψή μου, γιατί θα φτάσει στα αυτιά του διευθυντή και δεν θα με ξαναπάρει στη δουλειά. Εγώ όχι απλά δεν σιώπησα, αλλά ήρθα τουλάχιστον 3 φορές σε αντιπαράθεση με τον συγκεκριμένο διευθυντή και βίωσα την πλήρη απαξίωση, έπαρση και αλαζονία. Δεν με νοιάζει καθόλου που δεν θα με ξαναπάρει στη δουλειά. Η τέχνη είναι παντού και θα βρω πάντα ένα χώρο για έκφραση και δημιουργία. Και θα κοιμάμαι το βράδυ γεμάτη όνειρα για ένα καλύτερο αύριο και με μια συνείδηση καθαρή. Είναι όντως αποπνικτική η ατμόσφαιρα, αλλά ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα παράθυρα για να φύγει η μπόχα. Και όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν και με μια τρίτη ανάρτηση που από ό,τι φαίνεται στο ίδιο θέμα και κλίμα τονίζει την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά των στελεχών του ΔΠΘ Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη καταγγέλια εντός εισαγωγικών έρχεται αυτή από την φορά από την κυρία Κατερίνα Τσίρπα. Η συγκεκριμένη ηθοποιός στην ανάρτησή της αναφέρει «Δεκέμβριος του 2017, θεατρική παράσταση μέσα στο νερό δασκάλα. Βίωσε ένα ατύχημα επισκηνής διόλου σπάνιο στο επάγγελμά μας. Λίγο πριν τη μέση της παράστασης έπεσα και έσπασα τον καρπό μου. Συνέχισα ημιλιπόθυμη σχεδόν μία ώρα παράστασης. Μετά το τέλος της παράστασης, η τεχνική του θεάτρου, πάντα δίπλα μας και το τονίζω, με πήγαν στο νοσοκομείο όπου ο γιατρός με κατσάδιασε γιατί έκανα τεράστια ζημιά στον καρπό μου, κάτι που το πληρώνω ακόμη. Φταίω. Πήρα την ευθύνη που μας μαθαίνουν από τη σχολή. Ό,τι χάνεις, αγαπημένο σου πρόσωπο, συνεχίζεις. Σπάς άκρα, συνεχίζεις. Έτσι είναι το θέατρο. Όταν τελειώσαμε τις παραστάσεις και έβγαλα το γύψο, συνάντησα τον κύριο Γκόνη στο δρόμο και πήρα το θάρρος να εκφράσω την απορία μου πως ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεάτρου που συνεργαζόμουν δεν πήρε να μου πει ούτε ένα περαστικά. Είσαι καλά. Ήξερα βέβαια, αλλά ήθελα να δω αν θα παραδεχτεί, έστω και στο ελάχιστο, την έλλειψη ανθρωπιάς. Η απάντηση ήτανε «Τι περιμένεις, κορίτσι μου, εγώ δεν κάνω πολιτική, έτσι είναι το θέατρο». «Έτσι είναι το θέατρο, παρεπιπτόντως, κύριε Γκόνη, γιατί σε εσάς απευθύνονται όλα αυτά τα μηνύματα και δεν ζητάμε καμία δικαίωση από πουθενά. Έτυχε να έχω έναν δεύτερο πατέρα, ο οποίος έφυγε πρόσφατα και εκτέλεσε τη λέξη «πολιτικός, προσφέροντας πάντα αγάπη στους άλλους και κάνοντας τα προβλήματά τους δικά του». Κάνατε πολιτική, αλλά δυστυχώς κακή. Αυτή την πολιτική που όλοι μισούν και κατηγορούν. Γι' αυτό και συνεχίζετε να είστε σε αυτή την θέση τόσα χρόνια, παρά την δυσαρέσκεια των περισσότερων. Αύγουστος 2019. Λαμβάνω τηλεφώνημα από τον κύριο Γκόνη για συνεργασία με το ΔΠΘ. Συνεργασία στην παράσταση στην οποία αναφέρθηκε η Στελίνα, η οποία αναφέρθηκε στις απαιτήσεις της παράστασης και των προβών χρονικά και επιπλέον πρόταση για δημιουργία βρεφικής κοινής παράστασης, στην οποία θα έγραφα, σκηνοθετούσα μόνη μου και ταυτόχρονα θα έπαιζα. Η χαρά μου ήταν τεράστια. Ενίοτε πως δέχτηκα. Δεν με ένοιαζε που θα δούλευα για 3 μήνες ασταμάτητα 7 μέρες την εβδομάδα χωρίς ύπνο. Το αγαπάω το παιδικό θέατρο με όλη μου την καρδιά. Το ξέρουν όλοι. 10 μέρες περίπου πριν την έναρξη των προβών, παίρνω τηλέφωνο να ρωτήσω για το οικονομικό κομμάτι και για την χρηματοδότηση που θα είχε η παράσταση. Η απάντηση ήταν «Δεν θα πληρωθείς επιπλέον για την δεύτερη παραγωγή. Είσαι μικρή, 30 ετών παρεπιπτόντος, και πρέπει να κάνεις τζάμπα τις δουλειές, εγώ σου δίνω δουλειά. Εγώ είμαι αυτός που δίνει τη δουλειά στους καβαλιώτες και αυτό είναι το ευχαριστώ. Εγώ πληρώνομαι ελάχιστα. Με το ζόρι πληρώνω το ενίκιο μου». Από εκεί και πέρα, το θέμα που καταγράφεται και σίγουρα αναδεικνύεται από την πλευρά των συγκεκριμένων γυναικών είναι ότι από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τα δηλεγόμενά τους, υπάρχουν σοβαρά εργασιακά θέματα εντός του ΔΠΘ. Το ζήτημα είναι πού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, πού είναι η διοίκηση του ΔΠΘ, ενώ τίθεται ακόμη και το ζήτημα των συμβολέων, αλλά και για το αν τελικά οι όροι είναι τόσο καταχρηστικοί που δεν δίνεται το δικαίωμα στους ηθοποιούς να έχουν ελευθερία, αλλά και φυσικά να μπορούν να παρεμβαίνουν όταν βλέπουν ότι παραβιάζονται δικαιώματά τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από εδώ και πέρα αναμένονται απαντήσεις από την αντιπολίτευση, αλλά και από την διοίκηση τόσο του Δήμου Καβάλας, όσο και του ΔΠΘ Καβάλας. Το ένα channel επικοινώνησε και με τον καλλιτεχνικό διευθυντή και με τον πρόεδρο του ΔΠΘ, οι οποίοι τονίζουν ότι από την Τρίτη θα υπάρξει ανακοίνωση αλλά και απάντηση.
Από εκεί και πέρα, ωστόσο, το θέμα που τίθεται είναι ότι θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι σε τόσο κρίσιμες καταγγελίες εντός εισαγωγικών, αλλά και σε τόσο κρίσιμες τοποθετήσεις νέων ανθρώπων που αυτή τη φορά έχουν τη δύναμη και αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει να ταρακουνήσουν συνολικότερα τον Δήμο Καβάλας. Την ευθύνη την έχει τόσο διοίκηση όσο και αντιπολίτευση, που μέχρι στιγμής δυστυχώς κανένας δεν έχει πάρει καμία απολύτως θέση. Το μόνο σίγουρο, από την Τρίτη και μετά αναμένονται οι εξελίξεις αλλά και οι απαντήσεις. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε εκπομπή Αναλυτής, μισή ώρα μετά τις 3 το μεσημέρι, σήμερα Τρίτη 16 του Μάρτη 2021. Καλή Σαρακοστή να ευχηθούμε στους φίλους τηλεθεατές που έχουν ανοίξει τώρα τους τηλεοπτικούς τους δέκτες στο ένα channel. Λοιπόν, θα πάμε ευθύς αμέσως και θα παραμείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα που είχαμε και πριν από τις διαφημίσεις. Να καλησπερίσουμε τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στην Καβάλα, τον κύριο Χρήστο Ποτόλια. Καλησπέρα, κύριε Ποτόλια. Καλησπέρα, Απόστολε και Μαρία. Καλησπέρα σας, κύριε Ποτόλια. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ συνολικότερα στη νέα γενιά που τουλάχιστον, παρόλα το τι πρόκειται να εξελιχθεί και ποιες είναι οι απαντήσεις, πήρατε μία πρώτη θέση και ζητάτε εξηγήσεις για τα όσα διαδραματίστηκαν μέσα από το Facebook τις προηγούμενες 2 ημέρες για το θέμα που έχει λάβει το ζήτημα με το ΔΠΘ, κύριε Ποτόλια. Έπρεπε κάποιος να βγει να πει τουλάχιστον κάτι, το είπατε εσείς. Είναι αλήθεια. Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, παιδιά που το Κομμουνιστικό Κόμμα στηρίζει, όταν βλέπουμε εργαζόμενους να βγαίνουν μπροστά με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα νέοι εργαζόμενοι, και καταγγέλουν αυτά που καταγγέλουν, έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και γι' αυτό αμέσως με την πρώτη καταγγελία, γι' αυτό στην επιστολή που στείλαμε την διοίκηση του Δήμου, αναφέρεται σε ένα περιστατικό. Τώρα εσείς και εμείς βέβαια είδαμε και από το ρεπορτάζ ότι υπάρχει και άλλο περιστατικό. Ζητάμε διευκρινήσεις για να μας φωτίσουν σχετικά με αυτά που καταγγέλλονται. Πέραν αυτού βέβαια, αυτό που έχει σημασία κατά την άποψή μας είναι να δούμε ποιο είναι εκείνο το πλαίσιο, ποιο είναι το φυτώριο μέσα στο οποίο μπορούν και ευδοκιμούν τέτοιες συμπεριφορές. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά, εμείς σε αυτή τη φάση στεκόμαστε σε αυτά που διαβάσαμε από τις καταγγελίες. Όταν θα έχουμε συνολικότερη εικόνα θα τοποθετηθούμε, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στους χώρους εργασίας γενικότερα. Η εργοδοτική αυθαιρεσία και η καταπίεση με τον κίνδυνο της απόλυσης, με τον κίνδυνο της μη ανανέωσης της σήμερας κλπ. Σπάει κόκαλα, και ενώ το τελευταίο διάστημα είδαμε περιπτώσεις όπου πραγματικά και είναι αξιέπαινο βγήκανε μπροστά νέοι άνθρωποι, ξεκινώντας από την καταγγελία της κυρίας Μπεκατόρου σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, και βέβαια ακολούθησαν και άλλα θέματα σχετικά, θεωρούμε πως εκεί τρέφεται στους χώρους εργασίας αυτή η κατάσταση και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε για τη λύση. Και ποια πρέπει να είναι η λύση κατά την άποψή μας? Σίγουρα και τα δικαστήρια και οι διερευνήσεις και τα ειδικά συμβούλια θα δουν και θα πούν κλπ. Αλλά όμως το βασικό για την άποψή μας είναι πως την περίοδο και τη στιγμή που συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα να μπορεί ο εργαζόμενος, έχοντας αποκούμπει τους άλλους εργαζόμενους είτε στον ίδιο χώρο με το σωματείο του είτε σε άλλους χώρους που βιώνουν τέτοια ζητήματα, συλλογικά να απαντήσουν σε τέτοιες συμπεριφορές. Θεωρούμε ότι είναι κομβικό ζήτημα ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπορούν και πρέπει να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταπεξέλθουν, να αμυνθούν όσο είναι δυνατόν, γιατί αυταπάτες δεν έχουμε. Όταν ένα σύστημα βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπων από κάποιους άλλους ανθρώπους, είναι μοιραίο αυτή η εκμετάλλευση να έχει τέτοια φαινόμενα. Στο βαθμό λοιπόν που μέσα σε αυτό το εκμεταλλευτικό σάπιο σύστημα μπορούν να υπάρξουν νησίδες άμυνας
και αντίστασης μόνο σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να γίνει με την οργάνωση των εργαζομένων. Και παραλαμβάνω και πάλι και τα δικαστήρια κλπ. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Ωστόσο όμως το σημαντικό είναι πως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα βάλουν φραγμό σε αυτή την κατάσταση. Και γι' αυτό το λόγο, για να έχουμε καλό ερώτημα σε ό,τι αφορά τα τεκτενόμενα και όσα γίναν με τις καταγγελίες ή δεν γίναν στο ΔΠΘ, γι' αυτό ζητάμε κυρίως να μας δοθούν όλες εκείνα τα συμβόλαια που γίνονται με τους εξωτερικούς συνεργάτες στο ΔΠΘ, για να δούμε αν αυτά τα συμβόλαια εργασίας, επαναλαμβάνω και πάλι, δεν έχουμε αυταπάτες. Το νομικό πλαίσιο είναι τέτοιο που δίνει 1000 δικαιώματα και δικαιοδοσίες στον εργοδότη και πολύ λίγα στους εργαζόμενους. Ωστόσο όμως από τη μελέτη αυτών των συμβάσεων κλπ. Μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα φαινόμενα που επίσης, επαναλαμβάνω και πάλι, καταγγέλλονται από τις κοπέλες αυτές στο ΔΠΘ. Και να τελειώσω λέγοντας πως ηθοποιός, ό,τι κι αν πεις, είναι καημός πολύ πικρός, όπως τραγούδησε ο μεγάλος Χόρν. Κύριε Ποτόλια, την στάση μέχρι στιγμής του ΔΠΘ πώς την κρίνετε εσείς από την πλευρά της αντιπολίτευσης? Είστε ικανοποιημένος? Πιστεύω ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρξει μια πρώτη μικρή ανακοίνωση, μια πρώτη δήλωση για τα όσα ακούμε, για τα όσα διαβάζουμε μάλλον από το Σάββατο? Είστε ικανοποιημένος? Ή τουλάχιστον από το Δήμο Καβάλας να βγει κάποιος και να πει, παιδιά, το θέμα θα εξεταστεί και θα συζητηθεί? Ή και από τον κύριο Γκόνη, έτσι, γιατί και αυτόν αφορούν. Ορίστε. Ή και από τον κύριο Γκόνη, λέω, κύριε Ποτόλια, γιατί και αυτόν, σε αυτόν αναφέρονται οι συγκεκριμένες καταγγελίες. Καλά, για τον Πρόεδρο λέει. Και ότι μίλησαν και στον Πρόεδρο και δεν σε ακούστηκαν τα κορίτσια. Ναι. Παρακαλώ. Εμείς θεωρούμε, παραλαμβάνω και πάλι, σαν παράταξη, ότι πρέπει άμεσα, τεκμηριωμένα, να βγει η διοίκηση του Δήμου μαζί με τη διοίκηση του ΔΠΘ να πάρουν θέση και να απαντήσουν γρήγορα στα καταγγελόμενα. Γιατί όσο δεν δίνονται απαντήσεις, είναι σαν την πληγή που κακοφορμίζει. Μπαίνουν στο μυαλό μας άλλα πράγματα, τα οποία φυσικά δεν ισχυριζόμαστε ότι ισχύουν, αλλά όμως υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες, συγκεκριμένες ημερομηνίες, συγκεκριμένα ονόματα και δεν χρειάζεται πολύ συζήτηση, πολύ μαγείρεμα για να δοθούν απαντήσεις. Γι' αυτό και εμείς σαν παράταξη, παίρνοντας την ευθύνη που μας αναλογεί, γιατί ξέρετε, ως παράταξη εμείς δεν έχουμε εκπρόσωπο σε όλα αυτά τα νομικά πρόσωπα, οι υπόλοιπες παρατάξεις οι οποίες ασκούν την αντιπολίτευση, κατά την άποψή μας θεωρούμε ότι ασκούν μία συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση, γιατί συμφωνούν με την ουσία της λειτουργίας αυτών των νομικών προσώπων, με εργασιακές σχέσεις λάστιχο, με δίδακτρα, με όλες αυτές τις καταστάσεις που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε όλες τις επιχειρήσεις τις δημοτικές και συνολικότερα φυσικά με αυτό που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε κλάδο. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να βγει η διοίκηση και να πάρει θέση και να απαντήσει στις καταγγελίες τις συγκεκριμένες. Κύριε Ποτόλια, συνολικότερα, είστε ικανοποιημένος μέχρι στιγμής? Δεν θα πω με την άσκηση της εξουσίας και της διοίκησης, θα πω συνολικότερα με το πώς παρουσιάζονται και συζητιούνται τα διάφορα θέματα που απασχολούν το Δήμο. Δηλαδή, είχαμε το μεγάλο ζήτημα με το βοήθεια στο σπίτι. Έχουμε την προηγούμενη εβδομάδα το μεγάλο ζήτημα με την δημοφέλεια και που βγαίνουν ο πρόεδρος και μας λέει ο κ. Ζωπόγλου δεν χειρίζεται τα χρήματα του Κοσμόπολης, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Έχουμε τώρα αυτή την εβδομάδα το ΔΠΘ Καβάλας. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και το θέμα με τον Κρίστοφερ Μπάκα και το Δημοτικό 2 Καβάλας. Κάτι δεν τσουλάει καλά. Κύριε Ποτόλια, κάτι δεν πάει καλά. Και δεν βλέπουμε να γίνεται και μια έκτακτη συνεδρίαση δημοτικού, δηλαδή να συζητηθεί εκτάκτως, λέγω, το θέμα της δημοφέλειας. Υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα, είχε ασκηθεί αυτή η κριτική, γιατί δεν δίνονται εξηγήσεις στο σώμα. Γίνεται αυτό με το ΔΠΘ. Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει δημοτικό συμβούλιο, γίνει και αυτό με το ΔΠΘ. Γίνεται η κρίση στο Δημοτικό 2. Υπάρχει κρίση στο νομικό πρόσωπο και για το βοήθεια στο σπίτι.
πότε θα ενημερωθεί το σώμα και αυτοί που ψηφίστηκαν από τον δημοτικό, από τον καβαλιώτικο λαό για αυτά που διαδραματίζονται σε διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Κοιτάξτε, τα θέματα τώρα που βάζεις Μαρία είναι πάρα πολλά. Ωστόσο, είναι όμως... πολλά, αλλά έχει φτάσει και εγώ όπως το χτένι, κύριε Χριστό. Δηλαδή κάθε εβδομάδα κάτι νέο βγαίνει, δεν προλαβαίνει να κλείσει πάντα, το προηγούμενο. Πάντα βλέπουμε ανακοινώσεις βέβαια την Λαϊκή Συσπήρωση, να το πούμε και αυτό, διότι περιμένει ενημέρωση. Ανακοίνωση είναι. Και η Λαϊκή Συσπήρωση περιμένει ενημέρωση. Η ενημέρωση έρχεται ποτέ, κύριε Ποτόλια. Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να δούμε συνολικότερα τη λειτουργία του Δήμου και πρέπει να δούμε σε ποια πλαίσια λειτουργεί σήμερα η τοπική διοίκηση και προσέξτε η σημασία πως εμείς κατατάσσουμε σε ποια βαθμίδα τους Δήμους και τις περιφέρειες. Θεωρούμε πως υπάρχει μια μεγάλη μηχανή που λέγεται κρατική μηχανή και υπάρχουν μικρότερες μηχανές, μικρότερα γρανάζια όπως είναι οι Δήμες και οι περιφέρειες. Πρέπει να κρίνουμε λοιπόν την Δημοτική Αρχή στα πλαίσια αυτής της μηχανής, αυτής της λογικής, η οποία έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και αποτυπώνεται σε όλα αυτά που περιγράψατε. Όλα αυτά έχουν ποιον κοινό παρονομαστεί, ότι ο Δήμος με τις υπηρεσίες τους πρέπει να λειτουργούν με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να διεκπεραιώνουν τη λειτουργία τους με ίδια έσοδα. Αυτό συνεπάγεται μία σειρά από δραστηριότητες και πολιτικές, οι οποίες έχουν σχέση και με τις εργασιακές σχέσεις των εργαζόμενων σε αυτούς τους χώρους και με τις αμοιβές τους και με τη συνολική φιλοσοφία του Δήμου που λέει οποιαδήποτε δραστηριότητα εγώ θα κάνω και στον πολιτισμό και στην καθαριότητα και στο ΔΠΘ και στο ΔΥΟ κλπ. Τα έσοδα θα προέρχονται από τους δημότες. Και γιατί θα προέρχονται από τους δημότες? Γιατί η μεγάλη αφέμαξη που κάνει το κεντρικό κράτος από την άμεση και έμεση φορολογία και ενώ οι νόμοι οι δικοί τους λένε ότι πρέπει να επιστρέψουμε χρήματα πίσω στους Δήμους για να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες που σήμερα προσφέρουν με τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, τα κρατάει το κεντρικό κράτος να τα δώσει, παράδειγμα, επιδότηση στην Aegean, 120 εκατομμύρια έδωσε προχθές, 30 εκατομμύρια στα κανάλια, όχι σε εσάς, στα μεγάλα κανάλια για να διαφημίσουν για να βάλουν ζητήματα που έχουν σχέση με το κορονοϊό κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να κρίνουμε το Δήμο, τη σημερινή διοίκηση αλλά και τις υπόλοιπες παρατάξεις οι οποίες συμφωνούν σε αυτή τη λογική που λέει ότι εσύ εργαζόμενε στο ΔΠΘ δεν πρέπει να εκφράζεις συνδικαλιστική άποψη. Γιατί αν εκφράσεις συνδικαλιστική άποψη, αυτός που σου δίνει ψωμί ο εργοδότης θα σου το κόψει. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι το ΔΠΘ, το ΔΟΚ, το ΔΙΟ κλπ, η Δημοφέλεια υπάρχουν και υφίστανται και λειτουργούν γιατί υπάρχουν οι εργαζόμενοι. Χωρίς τους εργαζόμενους δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν αυτές οι δομές και συνολικότερα οι υπηρεσίες του Δήμου. Η άποψή μας λοιπόν είναι ακριβώς αυτή, ότι ο Δήμος σήμερα με τη σημερινή διοίκηση τα πάει πρίμα, τα πάει πολύ καλά, από την άποψη όμως το να υπηρετήσει αυτήν την λογική, αυτήν την πολιτική. Το ότι είναι η χειρότερη διοίκηση σε σχέση με τις προηγούμενες είναι όχι γιατί είναι άχρηστοι, όχι γιατί είναι ανίκανοι, όχι γιατί έχουν κακές προθέσεις για να κάνουν τέτοια πολιτική, είναι γιατί κρατάνε όλα τα αρνητικά των προηγούμενων διοικήσεων και προσθέτουν τα δικά τους. Συνεπώς, όταν έχεις 50 κιλά βάρος από τον έναν προηγούμενο και σου βάλει ένας επόμενος και 2 κιλά να σου βάλει, δεν είναι ότι είναι καλύτερος επειδή σου έβαλε 2, εσύ κουβαλάς 50, 60, 70 κιλά. Αυτή είναι. Δηλαδή η δική σας κρίση είναι ότι η τωρινή διοίκηση, κύριε Ποτόλια, είναι από τις χειρότερες που έχουν περάσει μέχρι στιγμής. Προσέξτε, για ποιο λόγο είναι η χειρότερη? Επαναλαμβάνω και πάλι. Ναι. Όχι γιατί είναι, όπως καταλογίζεται από την αντιπολίτευση, ότι είναι ανίκανοι, ότι έχουν μικρή δύναμη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι έχουν δεν ξέρω άλλο στο μυαλό τους. Είναι γιατί ακολουθούν την ίδια πολιτική με τις προηγούμενες διοικήσεις, κρατάνε όλα τα αρνητικά των προηγούμενων διοικήσεων και προσθέτουν στην ίδια λογική, στην ίδια πολιτική και τη δική τους αντιλαϊκότητα σε αυτή την πολιτική. Με αποτέλεσμα να φαντάζει, να φαίνεται ότι είναι χειρότερη. Όχι χειρότερη γιατί ήταν καλύτερη η άλλη.
Γιατί η κάθε επόμενη διοίκηση, όπως σημαίνει και τις κυβερνήσεις, η κάθε επόμενη κυβέρνηση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Ακριβώς γιατί λειτουργεί, παραλαμβάνει τα πράγματα από εκεί που τα σταμάτησαν οι προηγούμενοι και τα συνεχίζει λοιπόν στην ίδια ρότα. Με αυτή την έννοια λέμε ότι είναι χειρότερη. Κύριε Ποτόλια. Το βολικό αυτό που θέλουν να παρουσιάσουν οι υπόλοιποι, ότι οι προηγούμενες διοικήσεις ήταν καλύτερες, άρα αυτή είναι η χειρότερη, να την αλλάξουν. Γιατί αν ήταν έτσι τα πράγματα, αν δεν στοχεύσουμε στην πολιτική που εφαρμόζουν και στοχεύσουμε στην ανικανότητα, μόνο στην ανικανότητα και στα πρόσωπα, τότε δεν μπορούμε να δούμε τις πραγματικές αιτίες, γιατί τον ανίκανο τον αλλάζεις. Μα μέχρι σήμερα, ναι, δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ποτόλια, να πούμε ότι συνολικότερα αυτή την αποχή που βλέπουμε από τα νέα παιδιά να πηγαίνουν να ψηφίσουν είναι αποτέλεσμα κακών πολιτικών και παρόμοια θέματα που αφορούν το ΔΠΘ και συνολικότερα θεσμούς που έχουν να κάνουν με τα νέα παιδιά. Όταν τα νέα παιδιά απογοητεύονται και βλέπουν ότι δεν υποστηρίζονται, τουλάχιστον δεν απαντώνται τα ερωτήματά τους, υπάρχει απογοήτευση και αποχή από τις εκλογές. Είναι πολύ ξεκάθαρο για ποιο λόγο υπάρχει πλέον αποχή των νέων παιδιών από την ψήφο και από τη νέα γενιά. Και θέλω να δω όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνολικότερα στη χώρα πώς θα ψηφιστούν και πώς θα ξαναβγούν όταν χτίζεται μια νέα γενιά με απογοήτευση και που πραγματικά πλέον δεν πιστεύει σε κανέναν και σε τίποτα. Είναι πολύ, πολύ, πολύ απογοητευτικό αυτό που λέω ειλικρινά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύω ότι έχουν και παιδιά και δεν θέλουν να κοιτάνε τα παιδιά τους με αυτά τα μάτια. Είναι ξεκάθαρο πλέον και είναι το μήνυμα λοιπόν προς όλους. Κυβερνώντας και εμείς. Ωστόσο όμως, εδώ, Απόστολε, με συγχωρείς. Ναι, παρακαλώ. Σε βλέπω ότι βιάζεσαι. Έχεις δίκιο, ίσως ο τηλεοπτικός χρόνος είναι χρυσός. Ωστόσο όμως, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι σήμερα η νέα γενιά, δείτε τι γίνεται στα πανεπιστήμια, ακυρώνουν στην ουσία έναν αυταρχικό νόμο που βάζει την αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια και έχει απ' έξω τους φοιτητές. Υπάρχουν λοιπόν νησίδες αντίστασης, πολύ αισιόδοξες, σήμερα της νέας γενιάς, και το γεγονός αυτής της καταγγελίας, για να κλείσουμε με αυτό το ζήτημα, ακριβώς δίνει αυτό το πράγμα, ότι σήμερα η νέα γενιά μπορεί να την βάλανε στο μυαλό να λέει ότι φταίνε τα κόμματα, αλλά όμως αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι δεν φταίνε τα κόμματα, αλλά φταίει η πολιτική των κομμάτων και αρχίζει να ξεχωρίζει πια ποια είναι αυτή η πολιτική η οποία τον καταδικάζει σε μισή ζωή, σε μισή δουλειά, σε μια ζωή χωρίς αύριο. Στο διατάφτα, κύριε Ποτόλια, πιστεύετε ωστόσο ότι πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες τουλάχιστον να γίνει εκτάκτως ένα δημοτικό συμβούλιο και να τεθούν τα σοβαρά θέματα που έχουν προκύψει σε δημοφέλεια και σε ΔΠΘ και να παρουσιαστούν? Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν δύο έκτακτα δημοτικά συμβούλια? Φυσικά πρέπει να γίνει το συντομότερο αυτή η συζήτηση, παρόλο, επαναλαμβάνω και πάλι, που αυτή η πολιτική που ξεκινάει από το κεντρικό κράτος και συνεχίζεται προς τα κάτω έχει αποδυναμώσει τα δημοτικά συμβούλια. Όλο και λιγότερες ζητήματα σοβαρά έρχονται στα δημοτικά συμβούλια. Τα περισσότερα περνάνε από όλες αυτές τις επιτροπές, οικονομικές επιτροπές, από τις επιχειρήσεις των Δήμων κλπ. Και υποβαθμίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ακριβώς εκεί στα Δημοτικά Συμβούλια, που πρέπει να γίνεται η συζήτηση, υπάρχουν οι ενοχλητικές φωνές, σαν και αυτές της Λαϊκής Συσπήρωσης. Γι' αυτό δεν θα δείτε τη Λαϊκή Συσπήρωση σε κανένα νομικό πρόσωπο του Δήμου. Μας έχουν σχεδόν από παντού πεταμένους έξω. Λοιπόν, κύριε Ποτόλια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ποτόλια. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, κάπου εδώ ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Αναλυτή Συνέχεια. 5 λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα, σήμερα Τρίτη, 16 του Μάρτη. Και επειδή έχουμε αναφερθεί και από την αρχή της εκπομπής και για το lockdown, έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, η αλήθεια είναι, Μαρία, κυρίες και κύριοι, οι οποίες ακόμη δεν είναι επίσημες, ωστόσο να το αναφέρουμε. Κάποιες πρώτες ανακοινώσεις για μια σταδιακή άρση του lockdown τις επόμενες ημέρες. Υπήρχαν κάποιες ανακοινώσεις, να πούμε, για 22 Μάρτη για λιανεμπόριο και για 16 Απρίλη, 12 Απρίλη για την εστίαση, θυμάμαι εγώ, για πριν το Πάσχα δηλαδή. Τώρα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επανήλθαν αυτές οι δηλώσεις. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί τα κρούσματα, η αλήθεια είναι, δεν είναι και σε τόσο πτωτική πορεία. Δεν είναι σε πτωτική πορεία, όχι μόνο γιατί φταίνει
οι συμπολίτες μας και Έλληνες, ήταν και η στρατηγική που έχει ακολουθήσει το κράτος. Ανοίγω, κλείνω σχολεία, πάω πίσω, έρχομαι μπροστά. Και πάλι, οι ειδικοί λένε ότι τα σχολεία πρόκειται να ανοίξουν μπρος πάλι. Κυρία Παγώνη, ναι, κολοκοτρονίτσι γίναμε, αυτό έχουμε καταντήσει. Χάρης Ρώμας, μια εκείνο, μια το ένα, μια εκείνο. Παραλληλισμός όμως καμία είναι. Καμία οργάνωση, τίποτα. Εντάξει. Ναι. Βγαίνουν λοιπόν οι γονείς, φωνάζουν, κλείστε τα σχολεία. Σε Θάσο, σε Καβάλα. Όχι, δεν τα κλείνουμε. Δεν ξέρω τι στους γονείς. Ξέρουν οι ειδικοί. Τα αφήνουμε ανοιχτά. Οι ειδικοί, εμείς δεν παίρνουμε αποφάσεις, παίρνουν το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί είναι και τα παρασκηνιακά ρεπορτάζ. Δεν τα λένε και όλα οι δημοσιογράφοι, να ξέρετε. Είναι και τα παρασκηνιακά τα ρεπορτάζ. Και γιατί επειδή, εντάξει, τώρα έρθες, και επειδή το έχεις αναφέρει τώρα και να πούμε και επειδή και στη Χρυσούπολη ανέφεραν ότι και εμείς λέμε περιοχές ότι είναι στο κόκκινο, εννοείται πως όχι, δεν έχουμε αναφέρει ποτέ ότι εμείς, ας πούμε, έχει αύξηση κρουσμάτων η Χρυσούπολη, ο Νέστος ή το οτιδήποτε. Αυτά κάπου αλλού λογικά τα βλέπετε και μετά λέτε ότι τα λένε τα περιφερειακά κανάλια. Θα το λέω για την κυρία που με το ρώτησε σήμερα. Όχι, το μεσημέρι. Όχι, τον κόσμο τον έχουν τρελάνει. Πραγματικά, τον αυτό ισχύει. Τρελάνει. Αυτό ισχύει τον και έχουν σας το λέμε και εμείς, γιατί και εμείς έχουμε τρελαθεί. Με τον φόβο με την και εμείς, υγεία. Και εμείς τι νομίζεις, ένα καλά είμαστε. Ένα σύστημα υγείας που δεν υπάρχει αυτό το σύστημα υγείας, που τώρα φαίνονται ελλείψεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ήταν ασφαλισμένος τόσα χρόνια στον ΤΕΒΕ. 1 εκατομμύριο ευρώ μπορεί να έχει δώσει ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας περίπου, άμα έχει ξεκινήσει από τότε που κολούσαν ένσημα στη νέα γενιά και δεν υπήρχε αυτό το χάος που υπάρχει σήμερα. Mm-hmm. Θυμηθώ και το νομοσχέδιο της παιδείας. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να έχει δώσει αυτή τη στιγμή μέχρι και 500-600.000 ευρώ τότε στον ΤΕΒΕ και στο τωρινό του, στο, τέλος πάντων, το ταμείο. Και αυτός ο άνθρωπος σήμερα, ξέρω ότι άμα κολλήσει κορονοϊό, σε αυτή τη χώρα μπορεί να μην έχει και κρεβάτι. Αυτό να το ευχαριστώ αυτές τις κυβέρνησεις και όλων των κυβερνήσεων. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά όμως. Που έχουν περάσει. Και ταυτόχρονα σου λένε, σου κλείνω και την επιχείρηση, σου δίνω και 500.000 ευρώ, περιμένω και την ΕΜΗ επιστρεπτέα, περιμένω και το πρόγραμμα της περιφέρειας. Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας που του περάσουμε και να ακούσουμε τους πολίτες και στον Γιώργο Ταρανταφυλλίδη από το Κοκκινόχωμα. Καλησπέρα, Γιώργο. Στην πιο αντικειμενική δημοσιογραφική εκπομπή της Καβαλιώτικης Τηλεόρασης, γράφει ο Γιώργος. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Γιώργο, τα καλά σου. Ανταποκριτή μας. Δεν είμαστε αντικειμενικοί, είμαστε επιθετικοί, κύριε Γιώργο. Είμαστε επιθετικοί. Είμαστε επιθετικά. Εγώ και ο κύριος Αποντζέμι. Επειδή ακριβώς είμαστε αντικειμενικοί, γινόμαστε λίγο επιθετικοί. Δηλαδή αυτά που μας ρωτάνε, άρα οι Καβαλιώτες είναι επιθετικοί. Ναι, μάλλον. Γιατί εμείς μεταφέρουμε αυτά που μας μεταφέρουν στο δρόμο, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα σε ένα νέο παιδί και σε ένα δημοσιογράφο να σταματήσει κάποιος και να τον πει γιατί δεν το βγάζεις αυτό το θέμα, το επίσης, καλύτερο. Επίσης δεν είναι και το καλύτερο ταυτόχρονα με αυτό που είπες, είναι και το καλύτερο πράγμα ταυτόχρονα να κάνεις ακριβώς, να ασκείς πραγματικά τη δημοσιογραφία και να είσαι αντικειμενικός. Ναι. Όσο περίεργο φυσικά και να ακούγεται για μερικούς, η επιθετική συμπεριφορά είναι ταυτοχρόνως και η αντικειμενική δημοσιογραφία. Λοιπόν, πάμε να, λίγο. Να μας αλλάξουν πρέπει, γιατί είμαστε επιθετικοί, Απόστολε, να μεταφέρουμε στον κύριο Κουκουτή να μας αλλάξει, γιατί είμαστε επιθετικοί εμείς. Δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν. Κανένα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα, επειδή λέγαμε τα του Γκάλοπ και τα της κοινής γνώμης σχετικά με το lockdown, ποιες είναι οι απόψεις των Καβαλιωτών, τι πιστεύουν. Μπορεί τελικά να έρθει αυτή η πολυπόθητη, όπως είπες και εσύ Μαρία, σταδιακή άρση του lockdown. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Υπάρχει περίπτωση να έρθει λήξη για το lockdown και να κάνουμε κανονικά Πάσχα. Πώς το κρίνετε? Είναι το πιο ωραίο πράγμα, δεν υπάρχει. Μακάρι να κάνουμε έτσι, να φύγουμε και από αυτή τη μιζέρια και το κλείσιμο που είμαστε μέσα στα σπίτια μας. Και αγκαζόμαστε και βγαίνουμε έξω για μια ώρα. Υπάρχει καλύτερο πράγμα. Μακάρι να γίνει έτσι, για να βγει και ο κόσμος, να κινηθεί και η αγορά περισσότερο. Εσείς είστε αισιόδοξος, δηλαδή είστε σύμφωνος με αυτό το μέτρο? Πάρα πολύ αισιόδοξος και πιστεύω να λήξει και αυτό το πράγμα. Αλλά με τα δεδομένα που, αυτά που βλέπουμε και ακούμε ότι μαζεύονται και κάνουν πορείες και γάμους και τόνα τ' άλλο, δεν πιστεύω να γίνει μέχρι το Πάσχα. Μετά το Πάσχα μπορεί. Τουλάχιστον να μπορούμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Η ειδική ότι πρέπει να γίνει, να γίνει. Υπάρχουν κάποιες έτσι... Αλλά να προσέχουμε όμως, έτσι, και όλοι. Πρέπει είμαστε, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Έτσι δεν είναι. Ξέρουμε τι συμβαίνει, οπότε να ξέρουμε να φυλαγόμαστε. Και άρση να γίνει του lockdown. Εάν δεν εμβολιαστεί μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, πρέπει να προσέχουμε. Mm-hmm. Για μετά το Πάσχα ή πριν το Πάσχα περίπου το συζητάνε, σύμφωνα με τα δημοσιογραφικά δεδομένα και αυτά που έχουν. Κοιτάξτε, ό,τι πούνε οι ειδικοί.
Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ό,τι πουν οι ειδικοί, διότι αυτοί ξέρουν, οπότε ό,τι πουν αυτό πρέπει να κάνουμε. Εμένα δεν με απασχολεί ιδιαίτερα, φορώ τη μασκούλα μου, κάνω τη βόλτα μου και είμαι πολύ καλά. Περιμένω το εμβόλιο βέβαια και θα το βάλω. Δεν έπρεπε καθόλου lockdown να υπάρχει. Φυσικά συμφωνώ. Τα κρούσματα αλήθεια δεν ανεβαίνουν, δεν κατεβαίνουν. Δεν γίνεται τίποτα με το lockdown. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν άλλες λύσεις που δεν τις έχουν πάρει. Ναι. Για αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτό. Δηλαδή, τι να πω, καλή υπομονή σε όλους και ψυχραιμία, παιδιά. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, γιατί ο κόσμος κυκλοφορεί ελεύθερα, έτσι, σε εισαγωγικά ελεύθερα, και δεν υπάρχει λόγος να μην είναι, αν εννοείται, τα καταστήματα και τα λοιπά του καφέ και τα εστιατόρια κλειστά. Φαντάζομαι. Και βελτίωση στον αριθμό των κρουσμάτων, αντιθέτως κάθε φορά πιο ανεβασμένα είμαστε. Ναι. Δυστυχώς, θα πρέπει να επαναξιολογηθεί η κατάσταση. Αλλά ο κόσμος γενικώς είναι έξω. Από ό,τι θα δείτε, lockdown στην ουσία δεν υπάρχει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Οπότε αυτοί που ξέρουν θα τα βάλουν στη ζυγαριά και θα δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής Αναλυτής για σήμερα, 6 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα, και θα επανέλθουμε λίγο σε ένα από τα προηγούμενα θέματα και της εκπομπής μας γενικότερα, το θέμα του Δημοτικού Οδείου και την υπόθεση του καθηγητή του Κρίστοφερ Μπάκα. Δεν ξέρω, αυτά τα νομικά πρόσωπα πραγματικά. Δεν πήγανε τόσο καλά. Υπάρχει μια μάλλον, γενική νομικά αναστάτωση. Τι, δεν ξέρω τι γίνεται. Και έχουν και πλάνα ακόμη οδείο. Δεύτερο έτος διοίκησης, να πούμε έτσι. Ναι. Ναι, πρέπει νομίζω να υπάρχουν κάποιες ριζικές αλλαγές σε κάποιες κέρυες θέσεις. Κοίτα, να σου πω κάτι. Λάθη γίνονται σε όλες τις δουλειές. Το θέμα είναι να υπάρξουν και τα λάθη αυτά να διορθωθούν. Όλοι κάνουμε λάθη. Το να διορθώνεις όμως το λάθος είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έτσι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη «Ο τόπος της ζωής μας», τον κύριο Αχιλλέα Νικολαίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολαίδη. Καλησπέρα και καλή Σαρακοστή, κυρία Παπάζογλου, κυρία Τζεμιδάκη. Να είστε καλά. Για έξι σταυρούς θα ήμουν δημοτικός σύμβουλος, δεν είμαι βέβαια, δεν πειράζει. Σωστά. Είμαι δίκιο. Ο επιλαγών είμαι. Εκ παραδρομής, κύριε Νικολαίδη. Είμαι μέλος όμως. Εκ παραδρομής. Βάλε μέλος, Μάκη, μέλος. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΙΟΥ, εκ μέρους παράταξης «Ο τόπος ζωής μας», από τον Μάκη Παπαδόπουλο. Και αναρωτιέστε βέβαια, για αυτό που αναρωτιέστε δηλαδή, να σας δώσω μία απάντηση γρήγορη, ότι βεβαίως και όλα τα νομικά πρόσωπα είναι σε αναστάτωση, γιατί κατά πάσα πιθανότητα, και απλό είναι, οι άριστοι όπως επέλεξε ο κύριος Μουριάδης για να διοικήσουν τα νομικά πρόσωπα, ίσως δεν ξέρουν να διοικούν. Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε. Γιατί να δημιουργούνται προβλήματα. Οι άριστοι λοιπόν μπορεί να ήταν άριστοι συγγραφείς, μπορεί να ήταν άριστοι επαγγελματίες, μπορεί να ήταν άριστοι δάσκαλοι, αλλά ίσως για να διοικήσεις ένα νομικό πρόσωπο πρέπει να έχεις διοικητικές ικανότητες και όχι να είσαι ή δάσκαλος καλός ή επαγγελματίας καλός. Έτσι, αυτή είναι η δικιά μου παρατήρηση και να σας λύσω λίγο έτσι την απορία πάνω σε αυτό που είπε η κυρία Παπάζογλου. Και πάμε στο δύο, ό,τι θέλετε να σας απαντήσω. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί κύριε Νικολαίδη, να πούμε ότι βλέπουμε μία αναταραχή συνολικότερα σε όλα τα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα νέο θέμα που πρέπει να φέρουμε στη δημοσιότητα. Όχι πάντα όλοι οι δημοσιογράφοι και όχι πάντα όλα τα μέσα. Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα δεν βλέπουμε την ημεροληψία για την αντικειμενικότητα που θα έπρεπε από αρκετούς συναδέλφους. Ελπίζουμε να αλλάξει. Από εκεί και πέρα όμως, θέματα με τα νομικά πρόσωπα που αφορούν και, και τα ΚΑΠΗ, δηλαδή με το βοήθεια στο σπίτι το προηγούμενο διάστημα, θέματα με τη δημοφέλεια την προηγούμενη εβδομάδα, το Δημοτικό Οδείο, το ΔΙΠΕΘΕ αυτή την εβδομάδα, δηλαδή δεν ξέρω τι. Υπάρχουν τριγμοί γενικότερα, υπάρχουν αναταράξεις σε σκέρια νομικά δηλαδή, πρόσωπα. Ας το πούμε πρωτού περάσουμε και στον δικό σου τομέα στο ΔΟΚ. Πώς γίνεται να είναι δεύτερο έτος διοίκησης και να υπάρχουν τόσο μεγάλα θέματα να έχουν δημιουργηθεί, κύριε Νικολάη? Δηλαδή, στο τέλος της θητείας, τι πρόκειται να γίνει? Όταν πρώτο ασχολήθηκα με την πολιτική, με τον Ερυθρίτη, βασικά ασχολήθηκα με την πολιτική πολλά χρόνια πριν, τοπικά αυτοδιοικητικά ασχολήθηκα το 1998 με τον Στάθη τον Ερυθρίτη. Θυμάμαι τότε ήταν έμπειρος δημοτικός σύμβουλος και μας έλεγε όλους εμάς τους νέους δημοτικούς συμβούλους, βάλτε κάτι καλά στο μυαλό σας, ότι εσείς διοικείτε, εσείς
κάνετε εισηγήσεις. Εσείς έχετε τις ευθύνες. Εσείς πρέπει να έχετε τις εισηγήσεις. Εσείς πρέπει να αναλαμβάνετε και συνέχεια τις ευθύνες των πράξεών σας. Δεν μπορούσα και πολύ καλά να το καταλάβω, αλλά μου το έβαλε τόσο καλά στο μυαλό τότε ο Ερυφηλίδης, που δεν μου βγαίνει. Και τώρα που βλέπω αυτούς τους άριστους του Μουριάδη να διοικούν, πραγματικά λέω τι κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή κάνουν, συγγνώμη για τη λέξη, πατάτα και μετά προσπαθούν να τα μαζέψουν. Και δεν λένε ένα συγγνώμη. Δεν βγαίνουν να πούνε κάναμε λάθος, δεν πειράζει, και αυτό ανθρώπινο είναι. Αλλά αυτοί οι άριστοι θεωρούν τον εαυτό τους τόσο άριστο που τη συγγνώμη την έχουν σαν ξένη λέξη. Βγες και πες ότι έκανα λάθος αυτό, θεώρησα ότι ήταν έτσι, συγγνώμη, δεν θα γίνει, θα το διορθώσουμε. Αυτοί τώρα κάνουν το λάθος και προσπαθούν μετά να το διορθώσουν με άλλο λάθος. Και μετά με άλλο λάθος και μετά με άλλο λάθος, γι' αυτό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Φτάσαμε να βράζουν τα νομικά πρόσωπα με προβλήματα. Ποιο νομικό πρόσωπο θα πεις και δεν έχει 4 προβλήματα σοβαρά. Ναι. Δηλαδή, και μάλιστα, ναι, αυτοί οι άριστοι που μπήκαν εκεί δεν είχαν και στόχους. Δηλαδή φέρνουν θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο για να ψηφίσουμε, το οποίο δεν έχει όραμα, δεν έχει στόχους, είναι τα τετριμένα, είναι αυτά τα οποία θέλουμε να εξυπηρετήσουμε αριστερά και δεξιά και να περάσει η θητεία μας με ένα μισθό και να τελειώνουμε. Αυτά είναι, έτσι όπως τα λέω. Εγώ αυτά βλέπω από την εμπειρία μου τα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Και αν τα σκεφτείτε όλοι οι τηλεθεατές και εσείς, θα δείτε ότι έτσι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, να πάμε λίγο στο οδείο για να συγκεκριμενοποιήσω, ναι, τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, άκουσα τώρα μετά την πατάτα που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο, βγαίνει να δικαιολογηθεί ο Κοσμάς ο Καρπαντίδης, ο πρόεδρος, με διάφορες αναλήθειες. Ότι κάποια άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου, κάποιες παρεξηγήσεις, απέσυρα το θέμα οπότε δεν συζητήθηκε, όλοι μαζί να βοηθάμε το οδείο, θέμα εκ του μηδενός δημιουργήθηκε και δεν ξέρω για ποιο. Τι είναι αυτές οι αόριστες αντωνυμίες που χρησιμοποιούμε. Και δεν αναφέρεται η ουσία που σηκώθηκε το θέμα και να τελειώνουμε. Να πούμε ότι κάναμε λάθος αυτό, κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου, θα το διορθώσουμε. Επειδή η παράταξη που με όρισε εκεί θέλει σταρά τα πράγματα, σωστές διαδικασίες και δημοκρατικές κινήσεις και κυρίως αξιοκρατία, και αυτά είναι και τα δικά μου φυσικά πιστεύω και γι' αυτό ακολουθώ αυτή την παράταξη, στα τοπικά αυτοδιοικητικά, αυτά πιστεύω και εγώ, θέλω να πω τα πράγματα λοιπόν όπως έχουν και με ονοματεπώνυμο για να τα έχετε στο μυαλό όλοι, ναι, οι τηλεθεατές. Δόθηκε συνέντευξη του καθηγητή μας, του κυρίου Μπάκα από το ΟΔΙΟ, σε εκπομπή του Γιάννη του Ερυφηλίδη τον Ιανουάριο. Ακούστε, ακούστε, τον Ιανουάριο δόθηκε. Mm. Και μας φέρουν αρχές Μαρτίου θέμα του να αποφασίσουμε σαν διοίκηση αν θα πρέπει να φέρουμε τον κύριο Μπάκα για εξηγήσεις για αυτά που είπε για τον πριν 1,5 μήνα. Τέλος πάντων, ας παρέχουμε το χρονικό διάστημα που δεν κινήθηκαν γρήγορα και κινήθηκαν με τον ρυθμό χελώνας και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπαίνοντας λοιπόν στο θέμα αυτό, το πέμπτο στη διάταξη, ο κύριος Κοσμάς Καρπαντίδης, χωρίς να κάνει εισήγηση, όπως συνήθως το κάνει, γιατί δεν κατάλαβε ότι διοικεί, ρωτά, τι λέτε, τι γνώμη έχετε, απευθυνόμενο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν άντεξα, πήρα τον λόγο και είπα, κύριε Καρπαντίδη, κύριε πρόεδρε, εσείς είστε πρόεδρος, εσείς πρέπει να εισηγηθείτε. Τι λέτε εσείς, τον πίεσα, δεν ήθελε να εισηγηθεί, ήθελε εμείς να μιλήσουμε. Τελικά είπε, εντάξει, εγώ συμφωνώ να τον καλέσουμε εδώ να μας πει τι έγινε. Οκ, λέω. Και εγώ συμφωνώ, λέω. Να έρθει ο άνθρωπος να τον γνωρίσω, γιατί άκουσα εξαίρετα λόγια και σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη για τον κύριο Μπάκα και δεν τον είχα γνωρίσει. Και θέλω, λέω, να του κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις, να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις, έτσι απλά. Ο κύριος Πεφάνης συμφώνησε και στη συνέχεια ο κύριος Μητακίδης, η κυρία Τσανάκα, όπως και ο καλλιτεχνικός διευθυντής παρενέβη, αλλά και μέλη της διοίκησης, δηλαδή του κυρίου Καρπαντίδη, είπαν ότι θα κάνουμε κακό στο ΟΔΙΟ σε περίπτωση, λέει, που καλέσουμε τον κύριο Μπάκα και δημιουργήσουμε ολόκληρο θέμα. Εντάξει, και εγώ μέσα στο μυαλό μου είπα, εντάξει μωρέ, ας μην το καλέσουμε αφού το λένε και οι άλλοι. Δεν πρόλαβα να πω και εγώ τη γνώμη μου, γιατί ο κύριος Καρπαντίδης λέει το αποξύρω τότε και τελειώσαμε. Αλλά έρχεται η φράση που αυτή είναι η ουσία, που αυτή δεν μπόρεσα και εγώ να ανοιχτώ και νομίζω κανένας πολίτης και δημότης μπορεί να την ανοιχτεί. Ακούστε τι είπε ο κύριος Κοσμάς Καρπαντίδης, που γι' αυτό γίνεται ο λόγος, αλλά το αποσιωπούν. Και ο Δήμαρχος θέλει να τον καλέσουμε. Άλλωστε, ο κύριος Μπάκας πολιτικοποιείται. Θα κατεβεί, λέει, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον κύριο Γιάννη Ερυφηλίδη, θα κατεβεί ως υποψήφιος δήμαρχος. Εκεί ήταν που τρελάθηκα. Γι' αυτό ήθελες, δηλαδή, κύριε Καρπαντίδη, να καλέσουμε τον Μπάκα. Το στοχοποίησες.
επειδή θέλει να προσφέρει στα κοινά και ανήκει σε άλλη παράταξη. Εγώ χαροποιούμαι τώρα αυτή τη στιγμή που ακούω ότι θα κατεβεί ένας εξαίρετος άνθρωπος, ένα εξαίρετο άτομο που ακούω αριστερά και δεξιά και εξαίρετος καλλιτέχνης να προσφέρει στα κοινά. Αυτό είναι επιδίωξη όλων των δημοτών και των πολιτικών. Να φέρουν νέα πρόσωπα, αξιόλογα, για να διοικήσουν. Και εσύ τώρα κάνεις τέτοια κίνηση και λες άλλωστε ο κύριος Μπάκας πολιτικοποιείται. Δηλαδή φάνηκε ότι το στοχοποίησε και με πείραξε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η ουσία που ανέβηκε το θέμα. Ναι. Ήρθαν μετά οι απαντήσεις από τον Γιάννη Ρεφιλή που τρελάθηκε και εκείνος. Ναι. Γιατί, ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΚΚΕ και οι απαντήσεις του κυρίου Κοσμά Χαρμπαντίδη ήταν η μπάλα στην κερκίδα. Και όχι μια συγγνώμη για την πολιτική στοχοποίηση ενός εξαίρετου ανθρώπου και καλλιτέχνη. Αυτό ήταν η ουσία του πράγματος και όχι όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέγονται, παραδέχονται και ο κύριος Χαρμπαντής. Με μια συγγνώμη για το θέμα της πολιτικοποίησης του Μπάκα, θα είχε τελειώσει το θέμα. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε τέτοια άποψη για τη διοίκηση, τέτοια άποψη για την πολιτική και τέτοια άποψη για νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μπουν στην πολιτική. Mm-hmm. Επειδή δεν έρχονται μαζί μας, είναι απέναντί μας. Δεν είναι απέναντί μας. Δεν είναι απέναντί μας. Η πλευρά του κύριου Χαρπαντίδη, ωστόσο, τονίζει ότι θα έπρεπε ο συγκεκριμένος καθηγητής να μιλήσει πρώτα στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρο για τα όσα συζήτησε και ανέφερε στην εκπομπή του Σέντερ με τον κύριο Ρεφιλή. Δηλαδή, εγώ βλέπετε, τα λέω έξω από τα δόντια, δεν με αφορά. Στη συγκεκριμένη εκπομπή, ναι, δηλαδή, ο κύριος καθηγητής του συγκεκριμένου τόνισε ότι υπάρχουν θέματα που αφορούν το Δημοτικό Οδείο. Το Δημοτικό Οδείο έχει πέσει πλέον. Δεν είναι αυτό που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχει έλλειψη συνολικότερα οργάνωσης. Θέματα που αφορούν το δημοτικό και με μαθητές που δεν είναι πλέον μαθητές. Βλέπουμε δηλαδή να χάνουμε μαθητές από το δημοτικό οδείο, ενώ πριν από λίγο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, ήταν επιδίκηση της κυρίας Τσανάκα περίπου 700 τα άτομα του δημοτικού οδείου, οι μαθητές. Βλέπουμε δηλαδή ότι χάνουμε μαθητές και ότι χάνουμε το υψηλό επίπεδο που είχαμε συνολικότερα. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Πρόεδρος το ρίχνει και στον COVID-19 και σε όλα αυτά που περνάμε το τελευταίο διάστημα, ναι, και το οδείο θα πρέπει να σηκωθεί ακόμα πιο δυνατό και όλα αυτά. Ο κύριος Χαρμπαντίδης τονίζει ότι θα έπρεπε πρώτο ο κύριος Μπάκας να έρθει να μιλήσει σε όλους εσάς στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετέπειτα να περνούσε σε μια συνέντευξη ή τελικά να μην έδινε τη συγκεκριμένη συνέντευξη ή να μην απαντούσε στην ερώτηση του κύριου Ερυφηλίδη, καθώς αφορούσε το δικό σας σπίτι, το σπίτι του Οδείου, και δεν θα έπρεπε να μιλήσει και να τονίσει για τα εσωτερικά προβλήματα που σύμφωνα με την κρίση του υπάρχει. Εσείς πιστεύετε ότι έπρεπε να μιλήσω ο συγκεκριμένος καθηγητής ή όχι? Υπάρχει ζήτημα ελευθερίας λόγου ή δεν υπάρχει, κύριε Νικολαίδη? Θα ξεκινήσω από πίσω. Δηλαδή θα ξεκινήσω από το ότι δημιουργήθηκε το θέμα και τι έγινε. Ας πούμε ότι βγήκε ο Μπάκας και τα είπε. Θα σας πω μετά για το αν έπρεπε να τα πει ο Μπάκας. Mm-hmm. Βγήκε ο Μπάκας και τα είπε. Τα ακούει ο Κοσμάς Χαρμπαντίδης. Είσαι ένας πρόεδρος. Και είναι ο καθηγητής δικός σου. Δεν τον καλεί στο γραφείο να τον παραγγείλει ένα καφέ και να του πει: τι λάθη κάνω, ρε Μπάκα? Πού βλέπεις τα λάθη και τι μπορούμε να διορθώσουμε? Δώσε μου τις ιδέες σου και μετά βλέπουμε γιατί τα είπε. Πάμε τώρα για το γιατί τα είπε. Ποιος είναι η διοίκηση τώρα, ο Μπάκας ή ο Χαρμπαντίδης, για να καταλάβω? Δεν είναι ο Χαρμπαντίδης? Δεν έπρεπε να καλέσουν καθηγητές εδώ και 18 μήνες και να τους πει: κύριοι, πέστε μου τι μπορώ να κάνω για να διορθώσω το οδείο. Εγώ δεν είμαι ούτε μουσικός, ούτε έχω ιδέες πάση μουσική. Είμαι δικηγόρος. Κάντε μου προτάσεις, εγγράφος θέλετε, προφορικές θέλετε. Εάν έκαμε ο κύριος Μπάκας προτάσεις και δεν τις εφάρμοσε ο Χαρμπαντίδης, τότε μπορούσε ο κύριος Μπάκας να φταίει. Τώρα όμως δεν φταίει ο κύριος Μπάκας. Ο κύριος Μπάκας δεν καλέστηκε από κανένα, γιατί ποτέ δεν έγινε μια τέτοια συζήτηση με τους καθηγητές για να μπορέσουν να δώσουν τα φώτα τους εκεί που πρέπει. Και στο κάτω-κάτω, να σου πω και κάτι ακόμα. Mm-hmm. Εάν και πολιτικοποιήθηκε, αν πολιτικοποιήθηκε, δεν ήθελε να τις πει κιόλας σε αυτή την διοίκηση. Μπορεί να τις θέλει να τις πει σε άλλη διοίκηση. Έχουμε ελευθερία λόγου, ελευθερία άποψης και μπορούμε να πούμε αυτά που θέλουμε και που θέλουμε. Δεν κύριε κατάλαβα. Δηλαδή ο Μπάκας. Τους 18 μήνες που βρίσκεται ο κύριος Χαρμπαντίδης στο Δημοτικό Οδείο, δεν έχει γίνει ποτέ μια συζήτηση για να καλυτερεύσουν οι συνθήκες και συνολικότερα το Οδείο? Γιατί πολύ σωστά θέτεται ότι είναι ένας δικηγόρος, είναι και ένας άνθρωπος της τέχνης με τη δική του προσωπικότητα και μορφή. Ωστόσο, δεν έχει συνεννοηθεί, δηλαδή δεν υπάρχει καλή συνεργασία και καλό κλίμα μεταξύ των καθηγητών και του νέου Προέδρου.
και σας το ρωτάω, ναι, γιατί θέλω να μιλήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια. Παρόποιο τέτοιο θέμα έχει δημιουργηθεί και με τις προηγούμενες διοικήσεις, κύριε Νικολαίδη. Δηλαδή κάθε φορά, και ήταν και το θέμα που είχε προκύψει, αν δεν κάνω λάθος, και με τον προηγούμενο καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Γιούλη Παπαδόπουλο, ο οποίος και εκείνος τόνιζε αρκετές φορές ότι συνεχώς υπάρχουν πρόεδροι στο ΟΔΙΟ που δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να το διοικήσουν γιατί δεν ξέρουν πώς να το διοικήσουν. Πιστεύετε ότι αυτή η περίπτωση είναι η ίδια? Άλλο το δεν μπορούν να διοικήσουν και άλλο δεν γνωρίζουν. Δεν χρειάζεται να γνωρίζει για να διοικήσει. Μπορεί ένα που δεν γνωρίζει, αν ξέρει να διοικεί, να το διοικήσει σωστά το νομικό πρόσωπο. Αλλά είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο έχει 700, όπως είπατε, μαθητές, 1.400 περίπου γονείς και έχει και 65 καθηγητές. Δεν είναι εύκολο να μανατζάρει και ένα καλλιτεχνικό διευθυντή. Δεν είναι εύκολο να τα μανατζάρει όλα αυτά και να πας καλά με όλα αυτά και συγχρόνως να έχει και στόχο και όραμα. Αυτά θέλουν ιδιαίτερες ικανότητες. Και οι ικανότητες αυτές, μάλλον δεν τις είχαν αυτοί που πήγαν να το διοικήσουν ή δεν ήξεραν πώς θα το διοικήσουν. Δεν είναι εύκολο να διοικήσει ένα τέτοιο νομικό πρόσωπο με τόσο κόσμο και μάλιστα κόσμο, ξέρετε, μαθητές που οι γονείς είναι δίπλα στα παιδιά, που τρέχουν για τα παιδιά τους, που θέλουν το καλό τους και δημιουργούνται χίλιες έρηδες τις οποίες πρέπει να τις και προβλήματα τα οποία πρέπει να τα ξεπεράσεις. Αυτά θέλουν ιδιαίτερες ικανότητες και τη λέξη συνεργασία, που δυστυχώς δεν υπάρχει δυστυχώς συνεργασία. Η λέξη συνεργασία δεν υπάρχει γενικά στη διοίκηση του Δήμου. Το βλέπετε, η αντιπολίτευση όλοι είναι απέναντι στη διοίκηση του Μουρεάδη. Και ακόμα και στο νομικό πρόσωπο αυτό, το ίδιο γίνεται. Εγώ 18 μήνες, να σας το πω εδώ τώρα, ένα τηλέφωνο τον Κοσμά του Χαρπαντή δεν έχω δεχτεί. Ούτε για να πιούμε ένα καφέ και να του πω 5 ιδέες μου, ούτε να μου πει 5 ιδέες του, ούτε να μου πει αν θα πρέπει να κάνουμε διοικητικό συμβούλιο έτσι ή αλλιώς. Και στο κάτω-κάτω έχω και μια εμπειρία αρκετών χρόνων και να με κερδίσει κιόλας. Να με κερδίσει κιόλας. Επιτρέπετε, εγώ 8 χρόνια διοικούσα τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πρώτος εγώ έπαιρνα την αντιπολίτευση τηλέφωνο για να μιλήσω μαζί τους. Όλα περνούσαν ομόφωνα. Πουθενά δεν είχα αντίθετη άποψη. Όταν όμως δεν δίνει σημασία στην αντιπολίτευση, αλλά όχι μόνο στην αντιπολίτευση, και στους δικούς σου ανθρώπους, όταν δηλαδή στις 3 φορές που καλούμαστε δεν έχουμε απαρτία και φεύγουμε, είναι απαξίωση του οργάνου. Πρέπει πρώτα να κοιτάξεις ότι σίγουρα θα έχεις απαρτία με τους δικούς σου έστω ή με την αντιπολίτευση έστω και μετά να προχωρήσεις. Δεν υπάρχει αυτό το καλό κλίμα, θα έλεγα, του Διοικητικού Συμβουλίου. Μόλις εχθές ο κ. Χαρπαντίδης ανέβασε κάτι στο Facebook, που το ανέβασε, που το είδα και τρελάθηκα. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους καθηγητές, τους μαθητές και γενικά για τους δημότες. Για το Διοικητικό Συμβουλίο δεν έγραψε. Το Διοικητικό Συμβούλιο το έχει στο πέταμα. Στην απαξίωση μου, αυτό θα σε βοηθήσει. Κύριε Νικολαίδη, υπάρχει και ένα θέμα το οποίο έχει μείνει από την προηγούμενη διοίκηση της κυρίας Τσανάκα. Και είναι, ναι, και το θέμα με κάποιους καθηγητές που ζητούσαν να μονιμοποιηθούν. Γι' αυτό έχετε κάποια ενημέρωση σαν Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί πρόκειται να γίνει? Γιατί είχε απασχολήσει με, ναι, συνέντευξη τύπου, και αν δεν κάνω λάθος, στη συνέντευξη τύπου την είχε καθοδηγήσει εντός εισαγωγικών ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής, ο κ. Παπαδόπουλος. Ναι, έγιναν συζητήσεις στο Συμβούλιο, όχι περαιτέρω, και η απόφαση δεν πάρθηκε τέλος πάντων για το τι πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Μάλλον έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα θυμήθηκα. Έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί ψηφίστηκε ότι θα στηριχθούν οι καθηγητές, ας πούμε, με τις δημόσιες δυνάμεις. Αλλά το παράξενο ήταν ότι χθες ο Δήμαρχος βγήκε, ενώ δεν θα γίνει το δικαστήριο στις 23 και θα πάρει αναβολή και το ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Βγήκε χθες και είπε ότι θα στηρίξει τους καθηγητές και θα πάει ως μάρτυρας στο δικαστήριο. Σε ποιο δικαστήριο θα πάει, αφού δεν θα γίνει το δικαστήριο, δεν ξέρω. Εντάξει, ήθελε να βοηθήσει στο θέμα Μπάκας, Χαρπαντή. Ναι, αυτά τα παιχνίδια τα πολιτικά ας τα ξεχάσει, είναι παλιά παιχνίδια, παλιοκομματικά, τα οποία δεν τα θέλει το 2021. Εσείς τώρα που το ζείτε το Δημοτικό Οδείο, κύριε Νικολαίδη, πιστεύετε ότι υπάρχει όντως σοβαρό θέμα μέσα και ότι έχει πέσει το Δημοτικό Οδείο καβάλας? Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα δεν έχει έρθει κάποια εισήγηση στους 18 μήνες επί Μουριάδη, και να σας πω και επί Τσανάκα θα σας πω, η οποία έχει ένα στόχο, ένα όραμα, ένα ανέβασμα του Δημοτικού Οδείου, να δούμε κάποιες κινήσεις οι οποίες βλέπουν μπροστά. Δηλαδή να δούμε ένα καινούριο χώρο, γιατί αυτό πια δεν μας χωράει, να δούμε τη φιλαρμονική, την οποία πρέπει να την ανεβάσουμε, η δικιά μας είναι και αυτή, ή να την κλείσουμε. Το έχω πει χίλιες φορές. Θα την κλείσετε ή θα την κάνετε πρώτη φιλαρμονική της Ελλάδος. Φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πέστε, κάντε μια εισήγηση, τόσα λεφτά θέλουμε, ή να κάνουμε μια εισήγηση και εγώ είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν γίνεται δηλαδή
Δεν σκέφτονται το μέλλον, σκέφτονται το αύριο. Δεν γίνεται. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και να τονίσουμε ότι γιατί έχουμε βρεθεί και εμείς στο δημοτικό οδείο για ρεπορτάζ, το κτίριο είναι έσχος, κύριε Νικολαίδη. Εκεί μέσα δεν γίνονται τώρα μαθήματα, δηλαδή από πού να το πιάσει το κουφώματα, από τις εγκαταστάσεις, από την αίθουσα κάτω την κεντρική του θεάτρου που είναι για τις παραστάσεις τους και από πάνω είναι γενικότερα όποια διοίκηση έχει περάσει, το δημοτικό οδείο δεν το έχει αγγίξει με το πώς πρέπει αυτά τα παιδιά να κάνουν μαθήματα, γιατί μιλούμε για ένα δημοτικό οδείο που βγάζει και ταλέντα, έτσι, δηλαδή με διαγωνισμούς που μας έχουν κάνει περήφανους. Πάμε εμείς να κάνουμε ρεπορτάζ σε αυτά τα παιδιά και ντρεπόμαστε στο χώρο που μπαίνουμε, κύριε Νικολαίδη. Και αυτά τα παιδιά εκεί μέσα διακρίνονται. Το έχω πει πολλές φορές ότι το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κοιτάξουν είναι ο χώρος. Δεν μπορεί να έχεις 700 μαθητές και να μην έχεις ένα ψάξιμο για καινούριο χώρο. Και να ακούω, θα κάνω μουσικό λύκειο, είπε ο Δήμας. Θα κάνω γυμναστήριο. Θα κάνει κλειστό, τι θα κάνει, ανοιχτό κολυμπητήριο. Και ποτέ δεν άκουσα να πει ότι ψάχνω χώρο για δημοτικό οδείο. Έστω στο Περιγιάλι, έστω κάπου αλλού. Δεν θα πω εγώ που εγώ ξέρω. Γιατί δεν θα ψάξω εγώ αυτό που πρέπει να κάνουν οι άριστοι. Ας ψάξουν οι άριστοι να βρουν επιτέλους πού θα κάνουν το καινούριο δημοτικό οδείο. Και φυσικά δεν θέλω να φύγουν από αυτό το κτίριο. Ας γίνει αυτό το κτίριο το επιτελείο, θα έλεγα. Ναι, γίνει τα γραφεία του. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν. Και να βρουν ένα καινούριο κτίριο, να το χαίρονται τα παιδιά. Να μπαίνουν μέσα και να χαίρονται που κάνουν μάθημα. Εντάξει, λοιπόν. Όχι περιμένω απ' έξω να βγει ο ένας και να μπει ο άλλος. Ναι. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση. Και εγώ, και εγώ. Καλή Σαρακοστή και πάλι. Να είστε καλά. Καλή Σαρακοστή, καλό απόγευμα. Κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή και για σήμερα, Μαρία. Λοιπόν, θα σας ευχηθούμε, πέφτει και η καρεκλίτσα μου, τι να κάνω. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα, ό,τι και αν κάνετε. Αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει μια δύσκολη εβδομάδα ακόμα μια φορά. Από εκεί και πέρα όμως, το θετικό είναι ότι έχουμε την υγεία μας και φυσικά κοιτούμε με αισιοδοξία το μέλλον. Γιατί αυτή είναι η συνολικότερα της προσπάθεια όλων μας, να βλέπουμε και να προσπαθούμε για ένα καλύτερο μέλλον. Και μακάρι αυτό το μέλλον να είναι καλύτερο, κυρίες και κύριοι. Θα σας ευχηθούμε καλό απόγευμα, ό,τι και αν κάνετε, και σας ευχαριστούμε θερμά για την συμπαράσταση εντός εισαγωγικών και για τα καλά σας λόγια, πραγματικά. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Ραντεβού αύριο, 2.30 ώρα, εδώ, όπως πάντα, εκπομπή αναλυτής. 2.30 με 4.30 με σημερινή σας παρέα, Μαρία Παπάζουλου και εγώ. Ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων με τη Γιώτα Χατζηθεοδόρου. Μείνετε συντονισμένοι στο ένα channel. Θα τα πούμε αύριο. Καλό απόγευμα. Γεια σας.